Καλησπέρα. Στο βίντεο που προηγήθηκε, ακούσαμε για λίγο μια γυναίκα μυστήριο. Μια γυναίκα ράχνη, όπως κάποιοι την χαρακτηρίζουν. Είναι η κοπέλα που έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή του αγνοούμενου του Θοδωρή του Καλφακάκου, μέχρι και πριν εξαφανιστεί από την Νίκαια. Σε όλους τους γρίφους, φίλοι μου, ερευνούμε βαθιά για να βρούμε την άκρη. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίεργη εξαφάνιση του άντρα από την Μάνη που χάθηκε στην Νίκαια πριν από λίγους μήνες, εντοπίσαμε όλα τα πρόσωπα κλειδιά και μιλήσαμε μαζί τους και θα έλεγα πως αυτή τη νύχτα ανάβει ένα φως. Παράλληλα θα ερευνήσουμε και άλλες περίεργες εξαφανίσεις στη χώρα, αλλά θα δούμε και σημαντικές εξελίξεις σε μια πολύκροτη ιστορία. Και να σας πω με την ευκαιρία, γιατί δεν θέλω να λέω και πολλές κουβέντες, μεγάλα λόγια, τα έργα μιλάνε πάντα, ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος θα είναι καυτοί μήνες. Και δεν αναφέρομαι στην θερμοκρασία, αλλά σε εξελίξεις που θα υπάρξουν σε πολύκροτες ιστορίες που ερεύνησε η εκπομπή. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια μπορεί να περάσουν. Το διατάφτα μετράει. Και αυτό είναι η θετική έκβαση. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το μακρύ ταξίδι και να πάμε στον Εύρο. Στον Εύρο αγνοείται ο Βασίλης ο Χαραλαμπίδης, 57 χρόνων, που έφυγε από το μοναστηράκι Φερών που έμενε με τους γονείς του την 3η 25 Απριλίου το βράδυ. Για να πάμε εκεί στην περιοχή και να δούμε τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Πιτιακούδη, που είναι στην ιστοσελίδα evrosnews.gr. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Αγγελική, σε εσένα, στους τηλεθέτες του Μέγκα, σε όλη την παρέα εκεί, το πάνελ. Βλέπω ότι έχει σημάνει ένα γερμό εκεί στην περιοχή, στο μοναστηράκι και όχι μόνο. Γι' αυτόν τον άνθρωπο, τον Βασίλη τον Χαραλαμπίδη, που μας τον περιγράφουν έτσι έναν ήρεμο, φιλήσυχο, έτσι γενικότερα, άνθρωπο καλό. Τον αγαπούσαν όλοι και έχουν ξεσηκωθεί για να βρουν τι έχει συμβεί, Κώστα, γιατί είπε ότι πάει στο καφενείο και ποτέ δεν έφτασε. Βέβαια έχει και ένα πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία η μεγάλη. Έχουν γίνει έρευνες πολλές αυτές τις 10 μέρες, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ένα σημάδι ζωής. Δυστυχώς, Αγγελική, 10 μέρες τώρα από τις 25 Απριλίου που χάθηκαν τα ίχνη του 57χρονου Βασίλη, ο οποίος ξεκίνησε από το σπίτι του στην άκρη του χωριού, το Μοναστηράκι, να πούμε, είναι ένα χωριό ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και τις Φέρες, πάνω στον δρόμο, την παλιά Εθνική Οδό, και πήγαινε καθημερινά 3 και 4 φορές από το σπίτι στο καφενείο. Έκανε τη διαδρομή. Το σπίτι του ήταν προς την πλευρά των Φερών και ερχόταν προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης που ήταν το καφενείο. Εκεί περνούσε την περισσότερη ώρα. Έμενε με τους δύο ηλικιωμένους γονείς του. Δεν είχε ο ίδιος δημιουργήσει οικογένεια. Είχε όντως κάποιο πρόβλημα υγείας από την νεαρή του ηλικία. Να σου πω, Κώστα, κάτι. Εκεί στην περιοχή, από ό,τι βλέπω, υπάρχει και πυκνή βλάστηση. Βέβαια, έχει γίνει έρευνα, αλλά δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Δείχνουμε τώρα την εικόνα του Βασίλη του Χαραλαμπίδη. Παρακαλώ να τον ξαναδούμε. Έχει ύψος 1,78 και αν κάποιος ξέρει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας και με εσάς εκεί, Κώστα, και θα έρθω πάλι κοντά σου στην πορεία για να δούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, εντάξει? Μάλιστα. Έγινε, να είσαι καλά. Από τον Εύρο θέλω, φίλοι μου, να πάμε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε το καραβάκι από την Κάλυμνο και να περάσουμε στην Τέλενδο, που είναι λίγα λεπτά απόσταση. Αυτή τη διαδρομή έκαναν την παραμονή της Πρωτομαγιάς, η Σούζαν Χάρτ και ο σύζυγός της που είχαν έρθει από την Ελβετία, πήγαν στην Κάλυμνο που αγαπούν ιδιαίτερα αυτό το νησί και πέρασαν στην Τέλενδο γιατί ο σύζυγος της Σούζαν μαζί με έναν φίλο του ήθελε να πάνε να κάνουν αναρρίχηση. Πήγαν λοιπόν για το αγαπημένο του σπορ και άφησαν την γυναίκα εκεί σε μια ταβέρνα, αλλά εξαφανίστηκε με ένα πολύ πολύ περίεργο τρόπο. Αυτή η εξαφάνιση έχει σημάνει σε ένα γερμό και στην Βρετανική πρεσβεία, αλλά έμαθα σήμερα και στην Scotland Yard. Μπορούμε να πάμε παρακαλώ θερμά εκεί στην Κάλυμνο και να δούμε τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη τον Δρόσο στην ιστοσελίδα kalymnosnews.gr. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχεις κάνει και εσύ μια βαθιά έρευνα εκεί στην περιοχή, γιατί όντως αυτές τις 6 μέρες έχει σημάνει σε ένα γερμό. Και απορούν όλοι πώς σε ένα τόσο μικρό νησί με λίγους κατοίκους εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι μια γυναίκα και δεν μπορεί κανείς να την βρει.
Είναι αλήθεια αυτό που είπες. Είναι πολύ περίεργη εξαφάνιση. Πήγανε για να κάνει αναρρίχηση ο άντρας της με ένα φίλο του. Εν τω μεταξύ έχω μια επιστροφή, μισό λεπτό. Δεν μας ακούς καλά. Δεν ακούγεστε καλά. Δεν μας ακούς καλά. Θα δούμε λοιπόν, και... Ναι, για πες μου λίγο. Τώρα σας ακούω. Πες μου, Δημήτρη μου, ναι. Λοιπόν, πήγανε για αναρρίχηση στο νησί της Τελένδου, από την Κάλυμνο. Αφήσανε τη γυναίκα σε μια ταβέρνα, όπως είπες. Ανεβήγανε, κάνανε την αναρρίχησή τους, επιστρέψανε, η γυναίκα έλειπε. Λοιπόν, από τότε, από την Κυριακή, έχουν αρχίσει και την ψάχνουν οι λιμενικές αρχές, η πυροσβεστική, η αστυνομία, εθελοντές. Όλοι. Και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Δημήτρη... Και το μεταξύ, το νησί είναι μικρό. Ναι. Δεν έχει που να πας. Ο μόνος τρόπος για να φύγεις είναι να ξαναπάρεις το καραβάκι να επιστρέψεις. Και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Από ό,τι δείχνουν οι έρευνες. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν ρωτήσει και τους βαρκάριδες και αυτά, τίποτα. Κανένας δεν την έχει. Αν κάποιος... μάλιστα, χαρακτηριστικά της είχε αφήσει 100 ευρώ ο άντρας της. Ναι. Και οι βαρκάριδες είπαν, λέει, 100 ευρώ για 2 ευρώ διαδρομή, θα το θυμόμασταν. Λοιπόν, έχει να πούμε καστανά μαλλιά και μπλε μάτια. Φορούσε καφέ καπέλο, μια ανοιχτόχρωμη καφέ ζακέτα, βερμούδα, μια βερμούδα, κοντομάνικη μπλούζα, φούτερ και ορειβατικά παπούτσια. Θα έρθω κοντά σου λίγο, Δημήτρη, γιατί θα ακούσουμε και κάποιον μάρτυρα από εκεί, από την περιοχή, που έχει να μας πει κάτι χαρακτηριστικό που είδε. Αλλά μας μιλάει και ο σύζυγος της αγνοούμενης και θα δούμε τι ζητούν από την. Τι ζητάει και η πρεσβεία, η Βρετανική. Έτσι, από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο το αρμόδιο, τι ζητούν και για ποιο λόγο. Θα έρθω σε λίγο κοντά σου να τα δούμε, Δημήτρη Μόλα. Εντάξει, σε αυτή την περίεργη ιστορία. Λέγαμε πριν, φίλοι μου, για εξελίξεις. Θυμάστε όλοι την έρευνα που έκανε και η εκπομπή για τον γνωστό τον ράπερ, τον Ανδρέα Οδυσσέα Τσιαμπόκαλο, 46 χρόνων. Τον αγαπητό μουσικό του συγκροτήματος Ράζασταρ και Muddy Vibes. Ένας άνθρωπος που χάθηκε με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Αυγούστου του 21 στο 300 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θιβών, Θίσβης, Βιωτίας, κοντά στο χωριό του Ξηρονομή. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε ένα θρίλερ και τώρα φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και θέλω να δούμε τον κύριο Ζησιμάτου τον Βασίλη, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Οδυσσέα. Καλησπέρα, κύριε Ζησιμάτου. Καλησπέρα, κυρία Νικολούλη, καλησπέρα σε όλους. Δώσατε έναν μεγάλο αγώνα και εσείς και η οικογένεια του Οδυσσέα, η αδερφή του Γιολάντα, οι φίλοι του όλοι, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι κάτι υπάρχει. Θέλω να πω ότι η ιστορία αυτή έφυγε με σχετική παραγγελία της εισαγγελίας Θιβών από το τοπικό τμήμα και την είχε αναλάβει το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής. Ακούγοντας, κύριε Ζησιμάτο, κάποιος στο συγκεκριμένο τμήμα, μπορεί να φανταστεί ότι, δηλαδή, τι ερευνούν, μία δολοφονία, έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Εσείς τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η έρευνα στο τμήμα των εγκλημάτων κατά ζωής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε μία έρευνα η οποία γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα και με τις εντολές που έδωσε η κυρία Εισαγγελέας Πλημμυλιωδικών Θιβών. Και επομένως ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Όμως αυτό που γνωρίζω από την όποια πληροφόρηση μπορώ να έχω σε αυτό το στάδιο της δικογραφίας είναι ότι η έρευνα συνεχίζεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στα οποία έχουν φτάσει οι έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι σύντομα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και αυτός ή αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο θάνατο του Ανδρέα σίγουρα θα αντιμετωπίσουν σύντομα, πολύ σύντομα. Κύριε Ζησιμάτο, θα έρθω σε λίγο κοντά σας να δούμε τις λεπτομέρειες που μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση. Μην κάνουμε και κάποια ζημιά στην έρευνα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι εκεί στον τόπο υπήρξε ένα έβριμα. Το είχαμε και εμείς στην εκπομπή. Αναφέρει ένα έβριμα που από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει τώρα να σηματοδοτεί και κάποιες εξελίξεις αυτές, τις σημαντικές. Τότε υπήρχε αυτό το έβριμα, δηλαδή τότε δεν το είδε κανείς. Δηλαδή εδώ τίθενται και ερωτήματα που είναι για περίεργες συμπεριφορές, για έρευνες που δεν έγιναν όπως έπρεπε. Θα έρθω κοντά σας, κύριε Ζησιμάτο, σε λίγο, για να δούμε και τις εξελίξεις αυτές στο βαθμό που μπορούμε, γιατί όντως, από ό,τι βλέπω, έπεσε φως.
Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, και από τον κύριο Ζησιμάτο και τον ράπερ και την ιστορία αυτή την περίεργη που δείχνει ότι όταν ερευνάς, όταν ψάχνεις βαθιά, έχεις κάποια αποτελέσματα. Τώρα είναι και δύσκολη θέση του δικηγόρου, δεν μπορεί να αναφέρει και πολλές λεπτομέρειες που υπάρχουν, αλλά θα δούμε αυτά που πρέπει να δούμε στην πορεία. Θέλω λοιπόν, γιατί το τούνελ είπαμε ότι είναι πολύ θεματικό αυτή τη νύχτα, να πάμε σε εκείνη την περίεργη υπόθεση του εμπόρου αυτοκινήτων στη Χαλκιδική, θυμάστε. Λίγο καιρό πριν είχαμε μεταφερθεί εκεί στην Χαλκιδική, στην περιοχή στο Πολύχρονο, κοντά στο Πολύχρονο Κασάνδρας, για τον Μπάμπη τον Μουραλασβίλη, 41 χρόνων, που επέστρεφε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου από το Πευκοχώριο που είχε πάει να συναντήσει έναν φίλο του και συνέβη ένα σοβαρό τροχαίο με το δικό του αυτοκίνητο, βγήκε ζωντανός από τα συντρίμια, με αποτέλεσμα, αν θυμάστε και από μαρτυρίες που είχαμε ακούσει, να είναι σε σύγχυση, να μην ξέρει τι γίνεται και να εξαφανιστεί. 7 μήνες μετά εμφανίζεται ένας μάρτυρας, ο οποίος έτυχε να πάει στον τόπο όταν άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος και είδε μια συγκεκριμένη σκηνή. Θα έλεγα πως μας μεταφέρει πάλι εκεί, ξεκινούν νέες έρευνες και ανατρέπονται κάποια δεδομένα. Θέλω και την προσοχή σας εκεί στην Καλυθέα Χαλκιδικής, γιατί και η αδερφή του δέχθηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και στρέφονται οι έρευνες στην Καλυθέα για κάποιο λόγο Χαλκιδικής που θα δούμε. Εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, που είναι ιδιωτικός ερευνητής της οικογένειας του Μπάμπη. Καλησπέρα, κύριε Τσούκαλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρω ότι έχετε πάει και εκεί στον Προβατά Σερών και όχι μόνο, γιατί έμενε χρόνια ο Μπάμπης εκεί στην περιοχή. Ο Φκάθ και ο Ράμος, ο Χρήστος έχουν ξεκινήσει τις νέες έρευνες εκεί. Εκτεταμένη έρευνα, πραγματικά εκτεταμένη, δηλαδή με πολλούς συνεργάτες. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι τώρα και κάτοικοι πηγαίνουν, ανοίγουν τα σπίτια τους για την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μήπως δουν κάτι, δηλαδή είναι σημαντικό, είναι σημαντικό αυτό όσον αφορά το κομμάτι εκείνο. Ακριβώς. Εμείς θα δούμε τον μάρτυρα, κύριε Τσούκαλη, τι μας λέει για τη νύχτα εκείνη, για το ρόλο κάποιου αυτοκινήτου και ενός οδηγού, ενός λευκού αυτοκινήτου. Είναι γνωστά, έτσι, ακριβώς. Που παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο. Και έτσι περιπλέκεται το μυστήριο λίγο, να τα δούμε όλα αυτά, ακούγοντας τον ίδιο τον μάρτυρα από τον τόπο, γιατί μας μιλάει εκεί. Δεν ξέρω το. Έτσι, έχετε κάνει και εσείς την έρευνά σας και θα δούμε τις λεπτομέρειες. Στην παρέα μας αυτή τη νύχτα και η κυρία Χαλιώτη Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δικηγόρος, εγκληματολόγος και καθηγήτρια ποινικών επιστημών στην Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή των Δόκιμων Λιμενοφυλάκων. Κυρία Χαλιώτη, ήσασταν και τότε στην πρώτη έρευνα που έγινε για τον οδηγό. Είχαμε όλοι παραξενευτεί με τον τρόπο, δηλαδή, πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε μέσα από συντρίμια, γιατί το αυτοκίνητο ήταν παλιοσίδερα, να βγει όρθιος και να είναι, οι μάρτυρες έλεγαν, σε πλήρη σύγχυση, να μην ξέρει που βρίσκεται. Και προσπαθούσαμε να δούμε πώς έφυγε από εκεί. Αν ξηγεί και τον κατάπιε, όχι. Τον πήρε κάποιος και πού τον πήγε. Και τώρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα, την εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα και στην προηγούμενη εκπομπή, είχα παρακολουθήσει το ρεπορτάζ με πάρα πολύ αφοσίωση, γιατί είχα πάρα πολλές απορίες. Δηλαδή, πράγματι, προκύπτουν, θεωρώ, και στους τηλεθεατές πάρα πολλές απορίες, γιατί πολλά κομμάτια δεν ενώνονται. Θεωρώ ότι στη σημερινή εκπομπή, με τη νέα μαρτυρία που έχουμε, ότι θα βοηθήσει ίσως να κατευθύνουμε σε μια συγκεκριμένη πλευρά, ο κ. Τσούκαλης τα ξέρει και καλύτερα. Αλλά θέλω να πω ότι και για την υπόθεση του Οδυσσέα, επειδή τυχαίνει να ήμουν εδώ στην εκπομπή, ότι πραγματικά θα μας τα πει και ο κύριος Ζησιμάτος, που φαντάζομαι ότι, εντάξει, λόγω της σχηματιστής σας δικογραφίας δεν μπορεί να πάρει θέση, αλλά τουλάχιστον να δούμε ότι κάπως προχωράει, έτσι ώστε να απαλυνθεί ο πόνος της οικογένειας και να μπορέσει να βρεθεί κάποια άκρη. Εγώ σίγουρα θέλω να το απευθύνω κάποιες ερωτήσεις, εφόσον μπορεί να μας απαντήσει, αλλά και στα υπόλοιπα θέματα. Θα τα δούμε όλα, κύριε Χαλιώτη, γιατί έχουμε πει ότι όταν υπάρχει μια υπόθεση πρέπει όλοι και οι αρχές και οι συγγενείς και όλοι όσοι μπορούμε να βοηθάμε για να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί κινητοποίησης από όλες τις πλευρές, ναι. Όχι και μόνο από την πλευρά της εκπομπής. Λοιπόν, επειδή άρχισε ήδη ο κύριος, επειδή ξεκίνησε ήδη ο σπαθάρης του αυτού μου να μιλάει για το πρώτο διάλειμμα και δεν μπορώ να συνεχίσω. Πάμε στον κύριο Δημήτρη τον Πετρούνια, που είναι κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Καλησπέρα, κύριε Πετρούνια. Καλησπέρα και καλό μήνα. Χαίρομαι που είστε στην παρέα μας. Θα δούμε και εξελίξεις και για την μητέρα της Πάτρας και για τα υπόλοιπα, για τα άλλα δύο παιδάκια της που κατηγορείται. Και θυμήθηκα, ειλικρινά, όταν σας είδα, θυμήθηκα όταν ζήτησα από τη μητέρα αυτή να μου στείλει τις ζωγραφιές της Τζορτζίνας.
Ήθελα να δω τι είχε ζωγραφίσει αυτό το παιδί και μέσα από εκείνα αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα και για τα άλλα που είχαν χαθεί. Και θυμάμαι που μαζί είδαμε εκείνη τη ζωγραφιά, όχι μόνο μία, και μετά είχε στείλει και άλλες τις ζωγραφιές. Και εσείς είχατε δώσει μια εικόνα για τα άλλα τα αγγελουδάκια και να που τώρα θα βρεθεί κατηγορούμενη και για τα άλλα δύο παιδιά. Είχαμε αναπτύξει την αξία του παιδικού ηχνογραφήματος, το οποίο δεν είναι κάτι άλλο από ένα μέσο συμβολικής έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του παιδιού. Επιμένουμε και το υπερθεματίζουμε αυτό, ότι είναι ένδειξη και όχι απόδειξη, όμως πολλές φορές οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Θα δούμε αυτά άλλα και άλλα, κύριε Πετρούνια, γιατί θέλουμε την βοήθειά σας και για τις υποθέσεις που θα ερευνήσουμε. Και με τον κύριο Χρήστο Δακουρά, τον αστυνομικό διευθυντή Αποστρατεία, αναλυτή ηγετή ασφάλειας και εκπαιδευτή ενηλίκων. Καλησπέρα, κύριε Δακουρά. Καλησπέρα, κύριε Αυτή τη νύχτα, στο πολυθεματικό τούνελ, θα δούμε και εξελίξεις και για την δολοφονία του Γιώργου του Καραϊβάζ. Ξέρω ότι έχετε κάνει κι εσείς μια έρευνα. Θα μας βοηθήσετε και στις άλλες ιστορίες που έχουμε με την έμπειρη ματιά σας και τον έμπειρο λόγο. Στον Καραϊβάζ έχετε κάνει κι εσείς την έρευνά σας, ε? Ναι, έχουμε κάποιες πληροφορίες. Χάρη συντομίας για το διάλειμμα, θα τα δούμε αυτά ξεχωριστά κάθε υποθεσούλα και θα προσπαθήσω να συμβάλλω με πληροφορίες και με συμπεράσματα. Να πούμε και την καλησπέρα μας στα ωραία μας τα κορίτσια που είναι εδώ κοντά. Είναι η Μαρία Ισοκράτους, νομικός και πολιτικός επιστήμον. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα. Η Μαρία μας ήρθε από την Λεμεσό, από την Κύπρο. Έχει ξανάρθει η Μαρία εδώ. Μάλιστα, πρόκειται όντως για μια πολυθεματική εκπομπή. Αφενός βλέπουμε ότι η υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα προχωράει. Έχει παραπεμφθεί στη δίκη και για τα άλλα δύο παιδιά. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Ναι. Αφετέρου υπάρχουν υποθέσεις μυστηρίου και εξαφάνισης με ομίχλη πολλών ερωτημάτων. Ξέρεις πώς προσεγγίζουμε τέτοιες λεπτές υποθέσεις, οπότε θα σας ακούσουμε στην πορεία. Και την Στέλλα την Σίνα, που είναι απόφοιτη στην ψυχολογία. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αγγίζεις ένα ευαίσθητο κομμάτι του ανθρώπου που είναι η ψυχή του. Βεβαίως. Έτσι έχει ξανάρθει. Οι λεπτές ισορροπίες που τηρούμε σε τέτοιες ιδιαίτερες υποθέσεις, οπότε θα σας ακούσουμε και εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κορίτσι μου γλυκό. Δεν μου λέτε, κύριε σκηνοθέτα. Ορίστε, τάπα γρήγορα. Ελπίζω οι τηλεθεατές να με κατάλαβαν γιατί είχα γκαζώσει που λέτε. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα που μου ζητάτε, εντάξει, και θα επανέλθουμε για να ακούσουμε τις εξελίξεις και για την υπόθεση της Πάτρας, να δούμε και ποιοι συνάνθρωποι μας αγνοούνται, να κάνουμε το ταξίδι μας και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε όλα αυτά τα μπερδεμένα τα κουβάρια, γιατί έχουμε και θέλουμε να βρούμε την άκρη. Πάμε. Πριν αρχίσουμε και ξετυλίγουμε τα μπερδεμένα κουβάρια, θέλω να δούμε και άλλους συνανθρώπους μας που αγνοούνται και να πάμε στην Μπάγια την Αντωνοπούλου, την καλή συνάδελφο από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Καλησπέρα, Μπάγια. Καλησπέρα. Έχεις την εξαφάνιση μιας γυναίκας που ήρθε να δει την αδερφή της και χάθηκε στο πρώτο ραντεβού την πρώτη μέρα, δηλαδή, που αφήχθη στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Ο συναγερμός Silver Alert ενεργοποιήθηκε για μια τουρίστρια που ήρθε πρώτη μέρα στην Ελλάδα και την ημέρα που έφτασε στη χώρα μας εξαφανίστηκε. Είναι η Κίνα Κράτσοβα, 62 χρόνων, βουλγαρικής καταγωγής. Αγνοείται από την Κυριακή 30 Απριλίου από την Ομόνια. Θα πήγαινε αγγελική στο σπίτι της αδελφής της που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, αλλά πιθανόν επειδή δεν γνώριζε την περιοχή, αποπροσανατολίστηκε και χάθηκε. Έχει ύψος 1,60 κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε τζιν, παντελόνι, λευκή μπλούζα, ασπρόμαυρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Οπότε, όποιος έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert στην Εθνική Γραμμή SOS 1065, στο τούνελ και στις αρχές. Θερμή παράκληση έτσι, για μια γυναίκα που ήρθε πρώτη μέρα στην Ελλάδα και χάθηκε σε ένα πανικό. Θα πήγαινε στην Βερανσέρου, εκεί γύρω στο 50. Αν κάποιος την έχει δει, να βοηθήσει, να τηλεφωνήσει στις αρχές, μήπως συνέβη κάτι, μήπως έχει μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο, ας την βοηθήσουμε. Πρώτη μέρα στην Ελλάδα και τη συνέβη αυτό και μας έχει έρθει φάνη κι άλλη μια εξαφάνιση ενός νέου. Ναι, Αγγελική, μπορούμε ακριβώς. Να την πούμε. Έχετε τη φωτογραφία να μου τη δείξετε, την έχουν, Έχουμε ωραία. Τη φωτογραφία, να πούμε ότι την κινητοποίηση των αρχών και του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού έχει προκαλέσει εξαφάνιση ενός ανήλικου από το νησί των Ανέμων. Είναι ο 15χρονος Νικόλαος, τέχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της 5ης 4 Μαΐου από το νέο λιμένα Μυκόνου. Υπάρχουν πληροφορίες πως ο ανήλικος βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα πήγαινε με έναν φίλο του σε συναυλία. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων.
πλοίων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος έχει ύψος 1,62, καστανά μαλλιά και καστανό ξανθά μάτια. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μαύρο αμάνικο μπουφάν, γαλάζια αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος χρυσαφή μάρκας Nike. Όποιος έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116.000 στο τούνελ, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Να δούμε λίγο, φίλοι μου, εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση των τριών παιδιών από την Πάτρα, των αδικοχαμένων κοριτσιών. Είναι στη γραμμή μας η καλή συνάδελφος η Άννα Ικανδύλη, δικαστική συντάκτρια του ΜΕΓΑ, που θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Αγγελική. Για πες μας, παρακολουθείς τη δίκη και τώρα έχουμε άλλα. Αλλά η πιο σημαντική, θεωρώ, εξέλιξη σήμερα είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει του οποίου η Ρούλα Πισπυρίγκου παραπέμπεται να δικαστεί για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας. Οι δικαστές, ακολουθώντας και την πρόταση του εισαγγελέα, την έκριναν ένοχη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Έκριναν ότι πρέπει να παραπεμπτεί στο εδόλιο. Υπενθυμίζω ότι ο εισαγγελέας είχε βασιστεί στην πραγματογνωμοσύνη, γνωμοδότηση, όπως λέει ο κ. Κούγιας, των ιατροδικαστών Καρακού και Καλόγρια, οι οποίοι είχαν καταλήξει ότι τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας είχαν χάσει τη ζωή τους από ασφυκτικό θάνατο, έναν θάνατο που προκάλεσε η μητέρα τους, όπως καταλήγει το Δικαστικό Συμβούλιο. Και αυτό σημαίνει, Αγγελική, ότι θα δούμε τώρα, θα γίνει άμεσα, πιστεύω, και ο προσδιορισμός της δίκης, να δούμε αν θα συμπέσουν και δύο δίκες παράλληλα να γίνονται, βέβαια, για τους θανάτους των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη. Βέβαια, βλέπουμε ότι βρέχει μηνύσεις εκεί από τον συνήγορο της κατηγορούμενης σε όλους. Να του ευχηθούμε και Σιδερένιος, ναι, γιατί είχε και ένα πρόβλημα, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Να ευχηθούμε και στον κύριο Κούγια Σιδερένιος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις εδώ και στη δίκη αυτή που γίνεται για την μεγάλη κόρη, την Τζορτζίνα, που κατηγορείται για την δολοφονία της. Και αναμένουμε και τον προσδιορισμό της δίκης, την ημερομηνία δηλαδή, και για τα άλλα δύο παιδάκια, για την Μαλένα και την Ήριδα. 3,5 χρόνια η Μαλένα, 6 μηνών η Ήριδα. Απλά εγώ το θυμίζω λίγο, γιατί κάποιοι έχουν ξεχάσει να αναφερθούν στα παιδάκια γενικότερα. Λοιπόν, οπότε είναι μια υπόθεση που μας κρατά σε εγρήγορση. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Να πω ότι σήμερα, Αγγελική, αν μου επιτρέπεις, ο κύριος Κούγιας εστίασε και βασικά στο σύνδρομο Μινχάουζεν. Ήταν ο κύριος Ηλιάδης ο οποίος εξετάστηκε, τρίτη συνεδρίαση στην οποία εξετάστηκε ο κύριος Ηλιάδης, και σήμερα ζήτησε και κατά ο κύριος Κούγιας και να εξεταστεί η Ρούλα Πισπυρίγκου από πραγματογνώμονα για να διαπιστωθεί, γιατί ποτέ δεν έγινε αυτό, αν πάσχει όντως από σύνδρομο Μινχάουζεν, αλλά και κατά την παράσταση εξέταση με τον κύριο Ηλιάδη για τις μεταμοσχεύσεις. Γιατί όπως υποστήριξε σήμερα ο κύριος Κούγιας, ήταν μια συζήτηση που την είχε κάνει ο κύριος Ηλιάδης από την αρχή με την Πισπυρίγκου. Θα ακούσουμε πολλά να μας θέλω να πω ότι ο κύριος Ηλιάδης το αρνήθηκε, βέβαια. Θα ακούσουμε πολλά σε αυτή την δίκη. Ήταν και κάτι που δεν το είχε πει μέχρι τώρα ο κύριος Κούγιας και το παρατήρησε και το δικαστήριο. Θα ακούσουμε άρα πολλά σε αυτή την δίκη. Έτσι εξετάζονται, καταθέτουν γιατροί που δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, είναι επιστήμονες διακεκριμένοι. Έτσι καταθέτουν την αλήθεια τους, δεν έχουν, το ξαναλέω, να φοβηθούν τίποτα, ούτε απειλές, ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα. Θα δούμε πώς λοιπόν θα διεξαχθεί αυτή η δίκη, ποια θα είναι η έκβαση. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν. Παραπέμπεται σε δίκη και για τα άλλα δύο παιδιά η μητέρα από την Πάτρα. Είναι μια ιστορία που είχε ασχοληθεί έντονα το τούνελ, θυμάστε, μας είχε μιλήσει και η ίδια. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Αυτή θα αποφανθεί. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας και πάμε στον έμπορο αυτοκινήτων εκεί στην Χαλκιδική, στον Μπάμπη, που πριν από 7 μήνες, τη νύχτα της Κυριακής 2 Οκτωβρίου του 2022, όπως είχαμε προαναφέρει, επέστρεφε από το Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής και εκεί στην είσοδο του χωριού Πολύχρονο Κασάνδρας έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητό του ξέφυγε από τον δρόμο, ανατράπηκε και εκείνος βγήκε ζωντανός, αλλά σε πλήρη σύγχυση. Είχαμε ακούσει τότε αρκετούς μάρτυρες που έδιναν μια περιγραφή έτσι ανατριχιαστική του ιδίου. Δεν καταλάβαινε πού βρισκόταν,
και μέχρι που να έρθει η αστυνομία, σαν να είχε ανοίξει γη και να τον είχε καταπιεί. Εμφανίζεται λοιπόν τώρα ένας μάρτυρας, ο οποίος λέει ότι πήγε τη νύχτα εκεί και είδε κάτι συγκεκριμένο. Για να μην τα λέω εγώ, να μεταφερθούμε στην περιοχή εκεί, στην είσοδο του χωριού Πολύχρονο, και να ακούσουμε τον ίδιο τον μάρτυρα που ανατρέπει κάπως τα δεδομένα και μας βάζει σε έναν άλλο χώρο ερευνών. Έτσι, και εγώ θα ζητούσα μετά από τον οδηγό αυτού του αυτοκινήτου να κάνει την εμφάνισή του. Για πολλούς λόγους, λοιπόν. Για πάμε να τον ακούσουμε. Ήσασταν εδώ την ημέρα του τροχαίου. Μάλιστα. Ήμουν στο σπίτι μου. Άκουσα τον μπαμ και ήρθα να δω τι έγινε. Είστε πολύ κοντά στο σημείο του τροχαίου. Γύρω στα 500-600 μέτρα. Εσείς ήρθατε με το αυτοκίνητό σας με κατεύθυνση από το Πολύχρονο προς τη Χανιώτη. Την αντίθετη κατεύθυνση, ναι, που είχε ο τύπος, ναι, ο Μπάμπης. Παρκάρατε κάπου εκεί. Στη μέση του δρόμου για να κόψει την κυκλοφορία, γιατί ακόμα έχει κίνηση. Και το πρώτο που κάναμε ήταν να ελέγξουμε αν κάποιος σταμάξει. Κάποιος δεν ήταν. Οπότε ρωτούσαμε τριγύρω. Κάποιοι είπαν ότι είδαν κάποιον, κάποιοι είπαν δεν είδανε. Αλλά με το που ήρθε η αστυνομία και έδειξε το δίπλωμα για αυτή τη φωτογραφία, είπαν ότι τον είδαν να μπαίνει και σε ένα μάξι. Εσείς τον είδατε να μπαίνει σε τον κάποιο μάξι? Τον είδα να μπαίνει σε ένα μάξι. Εφόσον είδα τη φωτογραφία, μετά κατάλαβε ότι ήταν αυτός. Και όταν ήρθατε, είδατε κόσμο μαζεμένο, αλλά δεν συνειδητοποίησατε ποιος ήταν ο οδηγός. Ναι, ήταν λίγο πιο πίσω. Τον είδατε κάπως περίεργα να κινείται? Σαν να ψιλοκούτσαινε. Με το που άρχισαν να φαίνονται οι φάροι από την αστυνομία και αυτά, μπήκε σε ένα αμάξι. Το μόνο που προλάβα να δω από το αμάξι ήταν το χρώμα, ήταν άσπρο. Η αστυνομία δεν ήταν ήδη εκεί, αφού είπαμε ότι είδαν το δίπλωμα? Ήρθε και το δεύτερο το περιπερολικό. Α, όταν το ήρθε το δεύτερο περιπερολικό. Χωρίς φάρους. Ναι. Το δεύτερο ήρθε με φάρους. Τότε μάλλον ήταν ζαλισμένος τίποτα από το ατύχημα και μετά κατάλαβε ότι ήρθε αστυνομία. Τον είδατε να κινείται προς κάποιο αυτοκίνητο? Ήταν από τα αυτοκίνητα που είχαν περάσει ή σας φάνηκε ότι ήρθε λίγο αργότερα αυτό το αυτοκίνητο? Ήρθε λίγο αργότερα. Την κατεύθυνση από Χανιώτη προς Πολύχρονο και σταμάτησε εδώ ακριβώς που είμαστε. Είναι τουλάχιστον 400-500 μέτρα είναι από το σημείο εδώ. Εσείς ήσασταν εκεί και μετά κινηθήκατε προς τα εδώ? Ναι, γιατί έβλεπα ότι κάποιον έφευγε και κούτσινε. Και λέω να τον κάνω μια ερώτηση. Αλλά δεν πρόλαβα. Μπήκε στα μάξη και εξαφανίστηκαν. Το θυμάστε μάρκα ή κάτι? Όχι, το μόνο που είδα λόγω ότι δεν έχει φωτισμό εδώ πέρα το βράδυ είναι το χρώμα προς το άσπρο, άσπρο με μπέζ. Αυτό όλο το έχετε πει στην αστυνομία? Ναι. Όταν ήρθαν κατευθείαν τους είπα το δεύτερο τον περιπολικό, τους είπα γι' αυτό ότι οι πρώτοι ψάχνανε τριγύρω μήπως βρουν, συγγνώμη την έκφραση, διαμελισμένο κάποιο κομμάτι κάτι. Με τον που ήρθε το δεύτερο τον περιπολικό, του το είπα. Το αυτοκίνητο μετά έκανε αναστροφή, τον είδε και κάποιο άλλο να μπαίνει μέσα? Το βρήκαν κάποιοι άνθρωποι, μετά μιλούσαν με την αστυνομία, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω το τι λένε. Την άλλη μέρα κιόλας μας κάλεσαν και η αστυνομία να κάνουμε έρευνες, αλλά δεν βρήκαμε κάτι. Είχαμε μεταφερθεί στην περιοχή του Πολύχρονου Κασάνδρας, εκεί που σημειώθηκε αυτό το δυστύχημα και ξεκίνησε το θρίλερ με τον αγνούμενο οδηγό, τον Μπάμπη, που έχει ύψος 1,70. Ακούσαμε τον μάρτυρα, κύριε Τσούκαλη, αναφέρεται σε ένα λευκό αυτοκίνητο στο οποίο είδε να μπαίνει ο αγνούμενος, εάν δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτός ο οδηγός να πει ότι ναι, εγώ παρέλαβα τον τραυματία και τον άφησα κάπου αλλού. Που θα είναι κάτι λογικό. Και μετά από την έκταση που πήρε το θέμα και από τις δικές σου εκπομπές, Αγγελική, και σε ευχαριστούμε εκ μέρους της οικογένειας πραγματικά, αλλά και από την έρευνα που έκανε και ο Χρήστος Ράμος σε συνεργασία μαζί μου, μου κάνει εντύπωση πώς ο άνθρωπος αυτός, ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου, δεν έκανε ένα τηλέφωνο, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Υπάρχουν βέβαια κάποια πράγματα
που ήδη. Ναι, το συζητήσαμε και με τον Ρίγκο. Ξέρετε κάτι όμως, εδώ στην αστυνομία δεν έχει δοθεί κατάθεση από τον μάρτυρα επίσημα. Που να πει ναι, ναι, και η αστυνομία είχε ακούσει ότι είχε γίνει λόγος για ένα αυτοκίνητο. Ναι, ακριβώς, ότι είναι... είχε παραλάβει τον αγνοούμενο, αλλά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Δεν επιβεβαιώθηκε όμως αυτό με κατάθεση. Και λέει ο άνθρωπος τώρα ότι εγώ το ανέφερα σε αστυνομικούς. Δεν σκέφτηκε κάποιος να του πει, έλα να δώσει και μια κατάθεση να το δούμε, να το ψάξουμε περισσότερο. Δεν έδωσε, δεν υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν, δεν θέλω να αμφισβητήσω την αξιοπιστία του μάρτυρα, αλλά υπάρχουν κάποια κενά και στον τρόπο που αφηγήθηκε το περιστατικό. Και θέλω να πω πρώτον, λέει ότι ήταν στα 600 μέτρα το σπίτι του και άκουσε τον μπαμ. Αρχικά, τι σύγκρουση ήταν αυτή που ακούστηκε στα 600 μέτρα? Είναι μια μεγάλη απόσταση, δεν ακούγεται εύκολα. Ναι, και πρέπει να και το δεύτερο, λέει, παρότι δεν έδωσε κατάθεση, είπε σε κάποιο σημείο του ρεπορτάζ ότι τον κάλεσε η αστυνομία την επόμενη μέρα. Πού βρήκε τα στοιχεία του η αστυνομία? Επειδή ανήκει και σε εθελοντές, κάλεσαν τους εθελοντές της περιοχής για να μπορέσουν να ερευνήσουν και να βοηθήσουν. Στοιχεία. Καταλάβατε. Ναι, και δεν πήραν από... Βέβαια, εκεί είναι μια ανοιχτή περιοχή. Δεν ήταν σύγκρουση. Ήταν πρόσκρουση. Ήταν πρόσκρουση. Ναι, αλλά ήταν πρόσκρουση. Δεν είχαμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Στο κάγκελο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο τεραπάρισε. Σιδερένιο κάγκελο. Ναι, σε σιδερένιο κάγκελο. Ναι, τώρα τη νύχτα δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αν ακούστηκε ή όχι. Ενδεχομένως να ακούστηκε. Απλά για να ακουστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να φύγει από τα 600 μέτρα στο σπίτι σου, που είναι το σπίτι σου, πρέπει να είναι πολύ έντονο ο ήχος. Αυτό που λέμε ότι έγινε μια ανοιχτή περιοχή και ερημική, δεν ακούγεται. Είναι αποδεκτό ότι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Ναι, αυτό έτρεχε μεγάλη ταχύτητα. Έχει η σύγκρουση με το κυκλίδωμα λοιπόν μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο θόρυβο. Και είχαμε και ανατροπή του αυτοκινήτου και έτερους θόρυβους. Μπορεί. Εδώ μου προκύπτει εμένα ότι κάτι σαν κυνηγητό. Δηλαδή, προσπαθώ να συνθέσω όλα αυτά. Προφανώς. Ενδεχομένως και ο τρόπος που έφυγε από εκεί που ήταν, η ανάπτυξη ταχύτητα, η υπερβολική ταχύτητα, είπαν κάποιοι, έτρεχε σαν τρελός με 200. Mm. Σημαίνει ότι μπορεί και κάποιος να τον κυνηγούσε. Τώρα. Ο φίλος του όμως που τον είδε, ούτε τον άκουσε να μιλάει στο τηλέφωνο που ήταν μαζί, ούτε είδε και κάποιον να έρχεται και να τον κυνηγάει. Ο τρόπος όμως που έφυγε. Προσέξτε όμως, και οι μάρτυρες που βρήκαμε, που ήταν και που τον ακολουθούσαν, που είχαν δει και την ταχύτητα. Δεν είδαν άλλο αυτοκίνητο να είναι από πίσω και να τρέχει, να τον ακολουθεί κλπ. Καταλαβαίνετε, λέω. Δεν το ήταν κάπως σαν κυνηγητό. Είναι σχετικό. Δηλαδή μπορεί να έλαβε ένα μήνυμα ότι για κάτι άλλο. Να φύγει πολύ. Λένε ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτά ενασχόληση... θα έπρεπε να ερευνηθούν περισσότερο και στα κινητά δεν βρέθηκε κάτι. Δηλαδή ούτε τα είχε τα κινητά πάνω του κι αυτό. Τα κινητά δεν βρέθηκε πράγματι, αλλά εκτός αν υπήρχε κι άλλο κινητό, και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Το οποίο ενδεχομένως το είχε πάνω του. Λίγες πιθανότητες. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Εκεί τα σπίτια γνωρίζουμε αν είναι εξοικικές κατοικίες ή αν υπάρχουν μόνιμοι. Τα περισσότερα είναι εξοικικές κατοικίες. Επομένως, το προσοχές διάστημα που αρκετοί κάτοικοι θα πάνε αυτό, ακριβώς, στα σπίτια που μπορεί να βρουν. Ανοίγοντας τα σπίτια τώρα, και αυτό το συζητήσαμε και με τον Χρήστο το Ράμο, ανοίγοντας τα σπίτια τώρα. Μπορεί να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό. Αν έχουν δει κάτι το περίεργο εκεί και... Ναι, λοιπόν. Αν και στη συγκεκριμένη περιοχή, οφείλω να πω ένα πράγμα, ότι η έρευνα χτενίστηκε η περιοχή. Με drones, με τους από όλους... ό,τι μας λέει και η αδελφή του μετά που μιλάμε, ότι βρέθηκε και έχουν ερωτήματα πολλά μια περίεργη κλίση από μια γυναίκα. Ναι. Και δεν πήραν ποτέ απάντηση τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα υπάρχουν ερωτήματα ακόμη ανοιχτά. Τι έγινε εκεί κλπ. Υπάρχει και ένα μικρό ενδεχόμενο, αν μου επιτρέπετε, το να όντως να τον πήρε κάποιος από τον δρόμο και να έπαθε κάτι στην πορεία. Και εκεί να φοβάται να το επικοινωνήσει. Ναι, είναι και αυτή μία πιθανότητα. Είναι ενδεχόμενο, ναι. Να σας πω πριν, να σας άκουσα που λέγατε, τώρα βέβαια θα βγούμε, θα επανέλθουμε στην ιστορία αυτή του εμπόρου εδώ του Μπάμπη, το αγνοούμενο, αλλά σας άκουσα πριν που λέγατε, ακούγοντας και την καλή συνάδελφο, την Άννα την Κανδύλη, που λέγατε κάτι σχετικό με την δίκη της μητέρας, ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί με μια εξέταση τώρα στη δίκη αυτό το σύνδρομο, έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέγατε? Μάλιστα. Κύριε Πετρούνια, ή κάνω λάθος? Η παραπλανητική διαταραχή, όπως την ονομάζουμε, γυρνάμε στην υπόθεση της μητέρας από την Πάτρα. Ακριβώς. Για να μην αφήσουμε έτσι αυτό που αναφέρατε, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ώστε να αποδειχθεί. Και ταπεινή, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να μην αποδειχθεί και ποτέ. Ναι. Ο χρόνος, δηλαδή όταν λέμε πολύς χρόνος, κύριε Πετρούνια, πόσο εννοείται, δηλαδή μια εβδομάδα, ένα μήνα? Όχι, μιλάω για πολύ περισσότερο, αλλά σχετικά βέβαια, αλλά για πολύ περισσότερο χρόνο. Και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το τοποθετήσω στην κουβέντα μας.
Γιατί το ζήτησε ο συνήγορος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη τέτοια εξέταση. Νομικά όμως, να πούμε ότι εννοείται ότι ο συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να καταθέσει ό,τι θέλει και να προσκομίσει στο δικαστήριο, αλλά με βάση την αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων. Εναπόκειται στην ελεύθερη εκτίμηση των δικαστών, αν θα τα λάβουν υπόψη τους. Ακόμα και να εκδοθεί η πραγματογνωμοσύνη, δεν σημαίνει ότι θα στηριχθούν σε αυτή για την έκδοση της απόφασης. Λοιπόν, θέλατε να κάνατε αυτή την παρατήρηση για την μητέρα που κάθεται στο ειδόλιο κατηγορούμενη για τη δολοφονία της κόρης της και θα παραπεμφθεί και για τα άλλα δύο παιδιά. Γυρνάμε λοιπόν στην υπόθεση αυτή τώρα του εμπόρου με την παράκληση ότι αν κάποιος που οδηγούσε αυτό το λευκό αυτοκίνητο πήρε τον αγνοούμενο, τι πιο απλό, βρε παιδί μου, να κάντε ένα τηλέφωνο έστω και ανώνυμα. Ή και κάποιος άλλος, Αγγελική μου, γιατί θα πρέπει να ενεργήσουμε κάποτε ενεργοί πολίτες. Και κάποιος άλλος, αν είδε ή αν άκουσε κάτι, δεν είναι κακό. Ακόμη και αν φοβάται, γιατί τα έχουμε ζήσει και αυτά, μην μπλέξουν, ας πάρουν ένα τηλέφωνο ανώνυμο στην αστυνομία, στην εκπομπή. Αυτό λέω, ναι. Αυτό λοιπόν, λέμε. Ότι με ένα τηλεφώνημα, ότι ξέρετε κάτι, τον παρέλαβα και τον πήρα εκεί. Βέβαια. Γιατί ακούμε μετά και την αδελφή του που λέει ότι εγώ δέχτηκα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Δηλαδή, παίρνουν και αναστατώνουν την οικογένεια, έτσι βρήκαν το τηλέφωνο της γυναίκας που είναι εκτός Ελλάδας. Και τη είπαν το λίγο πολύ ότι ναι, ότι μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και ψάξτε στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής, εκεί κρύβεται ο γρίφος. Άρα, ποιοι ξέρουν εκεί κάτι να μας πούνε. Όχι, κύριε Νικολούλη, έχει μεγάλη σημασία. Και έχει μεγάλη σημασία, διότι πώς βρήκαν το τηλέφωνο της Μαρίας, που ενδεχομένως να γνωρίζουν πράγματι κάτι. Ας κάνουν ένα τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να μπλέξει κανείς ποτέ. Δεν μπλέκει κανείς ποτέ. Το να συνεισφέρει στον εντοπισμό ενός ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό πρόβλημα. Αυτό που είπε ο κ. Πετρουγωνιάς είναι και ιδιαίτερο, ότι μπορεί να τον πήρε κάποιος και να συνέβη μετά με το χτύπημα που είχε το δυνατό, να συνέβη κάτι στον δρόμο και μετά να φοβήθηκε. Υπάρχει, να φοβήθηκε, να μην μπλέξει και να μην έγινε κάτι. Αυτό υπάρχει ναι, αλλά δεν θα τον άφηνε. Σωστά, να σα πω κάτι, δεν θα τον άφηνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν θα τον άφηνε κάπου. Αν λειτουργούσε ανθρώπινα. Πουθενά δεν βρέθηκε. Γι' αυτό το λέω. Έχουν ερευνηθεί τα πάντα. Σχεδόν δεδομένο ότι μετά από τέτοια σύγκρουση υπάρχει ισχυρό τραυματισμό. Δεν νομίζω λοιπόν, ότι είναι ανώτερο. Βγήκε από ό,τι λένε οι μαρτυρίες και έδειχνε εκτός από τη σύγχυση που είχε, έδειχνε ότι δεν είχε τραυματιστεί ιδιαίτερα. Ξέρετε, υπάρχουν και εσωτερικά τραύματα, υπάρχουν πολλά. Θέλω να πω είναι σίγουρο λοιπόν, ότι εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έμενε μέσα στο αυτοκίνητο, θα είχε προειδοποιηθεί. Προφανώς εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο. Τώρα, εγώ αστυνομικά σκέφτομαι. Η βιασύνη του, η ταχύτητα και όλα αυτά, ίσως και η προσπάθεια να μην φανεί στον κόσμο ότι εγώ είμαι ο οδηγός που τους έλεγε διάφορα μέσα ως συνοδηγός κτλ. Λοιπόν. Ίσως δεν ήθελε να δείξει ποιος είναι. Και όταν είδε και το φάρο αυτοκινήτου, το φάρο του περιπολικού, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο. Ίσως εκείνο το αυτοκίνητο να σχετίζεται με όλη την υπόθεση. Λοιπόν, δεν μου λέτε μπορούμε να πάμε. Θέλω να σας διακόψω για λίγο, γιατί είναι, είπαμε, και πολυθεματική εκπομπή. Πρέπει να βοηθήσουμε και σε άλλες υποθέσεις. Θα δούμε μετά και το μυστήριο με τον Καλφακάκο. Αλλά θέλω να πάμε στην Κάλυμνο. Μπορούμε να βλέπουμε παράλληλα και τον Δημήτρη τον Δρόσο, παρακαλώ πολύ. Για την Σούζαν, την Χαρτ που αγνοείται. Την Βρετανίδα υπήκο που αγνοείται 6 μέρες από την παραμονή της Πρωτομαγιάς και είναι στη γραμμή μας ο κύριος Γιώργος Τρικύλης που έχει ταβέρνα εκεί στην περιοχή, στην Τέλενδο και έχει δει κάτι σχετικό. Καλησπέρα κύριε Τρικύλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι έχει κακοκαιρία λέει εκεί σήμερα? Σήμερα έβρεχε όλη η μέρα. Και σταμάτησαν και οι έρευνες για τη γυναίκα εκεί. Κάθε μέρα έρχονται. Ναι. Χθες ήρθανε, προχθές. Σήμερα δεν γνωρίζω αν ήρθανε. Εσείς κύριε Τρικύλη, τι παρατηρήσατε την ημέρα που χάθηκε η γυναίκα αυτή, τι είδατε? Γύρω στις 12.30 ώρα που τακτοποιούσαμε το μαγαζί, την προετοιμασία για την Πρωτομαγιά. Πέρσι η κοπέλα, η γυναίκα από κάτω, από το πεζόδρομο, ας πούμε, το παραλιακά, και ζητούσε για το ξενοδοχείο. Σταμάτησε εκεί που δούλευε και της μίλησα και μου λέει για το ξενοδοχείο. Λίγο έτσι σπασμένη η φωνή της στα αγγλικά και της έδειξα να πάει προς το ξενοδοχείο, τη μεριά του ξενοδοχείου που έχουμε εδώ πέρα παραδίπλα μου. Βέβαια αυτή δεν ζήτησε το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο. Αλλά εσείς δείξατε το μοναδικό νομίζω που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Ναι, λίγο παραδίπλα από μένα. Και την είδατε να πηγαίνει προς εκεί, δηλαδή ακολούθησε εκείνο το σημείο δρόμο. Ναι, μετά προχώρησε προς εκεί και εγώ συνέχισα τις εργασίες μου, τις δουλειές μου και δεν παρατήρησα
επέστρεψε πει παραπέρα, δεν το γνωρίζω αυτό. Συνέβη όμως κάτι με ένα ζευγάρι τουριστών, κάτι άκουσαν. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Τρικελή? Χτες δύο ρηβάτες που επιστρέφαν ή περπατούσαν πίσω από την ορειβασία που κάνανε, ακούσανε κάποια γυναικεία φωνή. Τους έκανε εντύπωση αυτό, γυρίσαν προς το βουνό, μετά από λίγο ξανακούσανε και ανεβήκανε πιο ψηλά, γιατί τους έκανε, ήταν λίγο πιο έντονη η φωνή αυτή, και ανεβήκανε προς αυτό που νομίζανε που ακούστηκε, αλλά δεν βρέθηκε, δεν μπορούσαν να βρουν κάτι, και επιστρέψανε και πήγανε εκεί που μένανε συντέλετο και εντοπίσαν τον διοκτήτη, και ο διοκτήτης νομίζω εντοπίζει την αστυνομία. Και ανέβηκαν όλοι πάνω στην αστυνομία πυροσβεστική και η διάσωση, η ομάδα, αθελοντική ομάδα που έχουμε, και ήρθαν και ψάξανε αρκετές ώρες, αλλά δεν βρήκαν κάτι από ό,τι έμαθα. Έχουμε συνδεθεί και με τον συνάδελφό μας εδώ. Για πες μου λίγο κάτι, Δημήτρη. Νομίζω ότι η αστυνομία έκανε ερευνά και έλεγξε και κάμερες, μήπως πέρασε και στην Κάλυμνο. Αλλά δεν είδαν κάτι συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Την είδαν μόνο ενώ πήγαινε ορχόταν εκεί στην παραλία. Ναι, υπήρξε υλικό από κάποιες κάμερες, από παρακείμενα μαγαζιά, αλλά δεν ήταν αξιοποιήσιμο το υλικό. Οπότε δεν υπάρχει κάτι από άλλο από κάμερα. ΕΜΑΚ έχει έρθει εκεί, γιατί η Βρετανική Πρεσβεία ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνουν οργανωμένες έρευνες και από την ΕΜΑΚ και όχι μόνο. Έτσι, για όσο περνούν οι μέρες, δηλαδή κινδυνεύουμε να μην έχουμε κάποιο ίχνος ζωής. Γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί όλοι, πέρα από τη Scotland Yard που ερευνά με τον τρόπο της, δεν ξέρω τι. Η Βρετανική Πρεσβεία επιμένει να πάει να γίνει οργανωμένη έρευνα, μια χαρτογράφηση εκεί της περιοχής, και να δουν πώς άνοιξε εκεί και κατάπιε έναν άνθρωπο. Μέρα μεσημέρι. Είναι μικρό το νησάκι, είπαμε. Εντάξει, δεν χάνεται έτσι, δεν είναι καρφίτσα. Εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει έρθει προς το παρόν ΕΜΑΚ. Μόνο η αστυνομία είναι, το λιμενικό, η πυροσβεστική, το rescue team που έχουμε, που είναι ομάδα διάσωσης εθελοντών. Αυτοί ψάχνουν. Τώρα η πρεσβεία τι έχει κάνει, προς το παρόν δεν γνωρίζω εγώ κάτι. Κύριε Τρικύλη, εκεί κάτι και γνωρίζουν για την εξαφάνιση αυτή, και φαντάζομαι πως στην ευρύτερη περιοχή και στο βουνό και στην θάλασσα γίνονται έρευνες, έτσι δεν είναι? Κρίμα είναι για έναν άνθρωπο που χάθηκε με τέτοιο τρόπο. Ψάχνουμε και εμείς, ψάξαμε δηλαδή τα καΐκια που πηγαίνουν, έρχονται πέρα δόθε. Το λεμεναρχείο βγήκε από την επόμενη μέρα το πρωί και ψάχνει συνεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί τίποτα. Και ο άντρας πήρε καΐκι και γύρισε όλο το νησάκι, γιατί δεν είναι ένα νησί μικρό, δεν είναι, και δεν είναι και σημεία επικίνδυνα δηλαδή. Εκτός αν ανεβείς λίγο πιο ψηλά τα βουνά, έχει κάποια σημεία. Δηλαδή μπορεί να είναι και παγιδευμένη κάπου, καταλάβατε γιατί το λέω. Μπορεί. Γιατί αν η φωνή που άκουσαν οι τουρίστες είναι της γυναίκας που μπορεί να καλούσε βοήθεια και να μην έχει βρεθεί το ίχνος της, είναι σημαντικό. Ναι. Μπορεί να είναι στη ζωή. Άρα σκοπός είναι όλοι να προλάβουμε για να βρεθεί. Ναι. Θα ακούσουμε σε λίγο. Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Ναι. Υπάρχει πληροφόρηση αν είχε κινητό τηλέφωνο μαζί της, διότι σήμερα το 90% των ανθρώπων έχουν ένα κινητό. Αν υπήρχε κινητό, αν είχε κινητό και αν βρέθηκε το στίγμα. Αν έγινε και έρευνα για το στίγμα. Όχι, δεν είχε κινητό. Δεν είχε. Είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε και τον σύζυγο της αγνοούμενης, τον Edward Hart, που ήρθε από την Ελβετία και τώρα έχει σημάνει ένα γερμός και έρχονται όλοι για να βοηθήσουν. Θα έρθω πάλι κοντά σου, Δημήτρη, και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τρικύλη. Συνεχίζετε τις έρευνες εκεί. Συνεχίζετε τις έρευνες. Γιατί είναι κρίμα για μια γυναίκα που χάθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Όποιος και να ήταν. Αγνοούμενοι είναι. Να βοηθήσουμε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Τρικύλη. Λοιπόν, γεια σας. Να ακούσουμε τώρα τον σύζυγο. Ή θέλετε, τι θέλετε, πείτε μου. Τι άλλο θα ζητούσε? Θέλει το δεύτερο διαλυματάκι το κύριο σκηνοθέτης να το πάρει για να έχουμε μετά το χρόνο μας να κάνουμε την ερευνά μας. Πάρτε το. Θα δούμε, φίλοι μου, σε λίγο και τις εξελίξεις που έχουμε για τον Θοδωρή τον Καλφακάκο, που αγνοείται 5 μήνες από την Νίκαια, με τα πρόσωπα κλειδιά που βρήκαμε και που ανοίγουν ένα δρόμο για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Θα τα δούμε σε λίγο, αλλά τρέχουν οι εξελίξεις και με συνανθρώπους μας που αγνοούνται.
Α, μισό λεπτό. Είναι, με ενημερώνουν εδώ λοιπόν ότι είναι η νονά του μαθητή που χάθηκε από την Μύκονο που είπες πριν, Φάνη. Mm-hmm. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε, κυρία Ελευθερία. Εγώ δεν σας ακούω, κορίτσι μου. Μα, κυρία Ελευθερία, εσείς μ' ακούτε καλά τώρα ή όχι, να φωνάζω λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, ναι. Ναι. Μου είπαν ότι θέλετε να κάνετε μία έκκληση στον Νικόλα, αν σας ακούει. Ναι. Εσείς μένετε Αθήνα. Ναι, αν ακούσει το παιδί να πάρει ένα ταξί και να έρθει στην ονά του. Εσείς μένετε και Αθήνα. Εγώ να το πληρώσω το ταξί. Εσείς... Αν μ' ακούει, μακάρι να με ακούει. Μένετε εδώ Αθήνα εσείς. Αθήνα, ναι, μεταμόρφωση. Από ό,τι κατάλαβα, ανησυχείτε για τον τρόπο που χάθηκε από την Μύκονο ο μικρός. Δεν ξέρω, αποβολή λέει το. Αχ, αγόρι μου, το βλέπω τώρα. Το βλέπω ψυχή μου. Έτσι μου είπε η μαμά του ότι το βάλανε αποβολή και τρέπεται να γυρίσει, λέει μάλλον. Πήρε το καράβι και ήρθε Αθήνα. Αν μας ακούει και εύχομαι να κάποιος να του μεταφέρει το μήνυμα, να έρθει σε εσάς. Ναι, μου. Ψυχούλα μου, το βλέπω και μου, δεν μπορώ. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι. Δεν πληγώνουμε όμως τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, το λέω και για κάτω. Μη συζητάτε, βλέπω άγνωστα και κλαίω, όχι αυτό το δικό μου το παιδί. Μην ανησυχείτε. Μου. Μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Θα του μεταφέρουμε το μήνυμα να έρθει σε εσάς. Να έρθει σε εσάς. Μην μείνει εδώ στην Αθήνα και γυρνάει. Εντάξει. Εντάξει, κυρία μου, ναι. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Μπαίνετε έπεσε η γραμμή. Ήταν και δύσκολη επικοινωνία, αλλά το μήνυμα δόθηκε για τον Νικόλαο. Να δώσουμε δύο στοιχεία για τον Νικόλαο. Να πούμε ότι έχει ύψος 1,62, καστανά μαλλιά και καστανό ξανά μάτια. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μαύρο αμάνικο μπουφάν, γαλάζια αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Καστανά μαλλιά. Με συγχωρείτε, δικό μου λάθος. Και καστανά μάτια. Καστανά μάτια, μάλιστα. Την ημέρα που χάθηκε, φορούσε μαύρο αμάνικο μπουφάν, γαλάζια αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος χρυσαφή μάρκας Nike. Όποιος έχει κάποια πληροφορία, παρακαλώ. Μιλάμε ότι αυτό έγινε χθες. Με το χαμογελό του παιδιού. 5η, 4 Μαΐου από το νέο λιμένα Μυκόνου. Από το νέο λιμένα Μυκόνου πήρε λοιπόν το. Ναι, αυτό. Πήρε το καράβι, πρέπει να έχει φτάσει εδώ Αθήνα, κάπου γυρίζει εδώ στην Αθήνα. Έχουμε και την ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, το συναγερμό που έχει σημάνει. Άρα, αν κάποιος ξέρει για το παλικαράκι αυτό, μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι κρίμα. Μόνος του. Στο καράβι ήταν μόνος του. Στο καράβι τώρα. Δεν έχουν δώσει κάποια πληροφορία. Πιθανότατα να ήταν και με κάποιον φίλο του, αν μας ακούνε, να βοηθήσουν, γιατί ξέρεις. Όπως και να το κάνεις, αν έχει συμβεί κάτι και στο χώρο του σχολείου σου ή στον δικό σου χώρο. Και νιώθεις την τροπή να γυρίσεις, μετά ξέρει, είναι λίγο. Και περίεργη για τη εφηβεία, για αντιδράσεις, όλα αυτά. Η εφηβεία είναι η αντίδραση. Καλό είναι να βρεθεί το παιδί αυτό και να λυθούν όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην Σούζαν, την Βρετανίδα που αγνοείται εκεί στην Τένεδο. Μπορούμε να ακούσουμε τον σύζυγό της. Ήρθαν οι άνθρωποι από την Ελβετία, γιατί εκεί υπάρχει και ένας διάσημος χώρος αναρρίχης στο νησί. Και για τους λάτρεις του αθλήματος αυτό είναι γνωστό. Έρχονται από όλη την Ευρώπη για να κάνουν αναρρίχηση εκεί. Γι' αυτό πήγαν λοιπόν στην Τέλενδο, αλλά η γυναίκα που πάσχει και από μια μορφή Άνιας έμεινε εκεί και έχουμε τώρα αυτή την κατάληξη. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Έντουαρτ Χάρτ τι μας λέει και πού απευθύνει η έκκληση μαζί και με την Βρετανική Πρεσβεία για να γίνουν οργανωμένες έρευνες για τη γυναίκα αυτή που αγνοείται. Για πάμε να τον ακούσουμε. Στις 30 Απριλίου πήραμε το πλοίο στις 7 το πρωί να περάσουμε από την Κάλυμνο στην Τέλενδο με τη γυναίκα μου και ένα φίλο μας. Με το φίλο μου θα πηγαίναμε για αναρρίχηση. Είχαμε κανονίσει με τη Σούζαν, τη σύζυγό μου, να βρεθούμε το απόγευμα στο εστιατόριο της Ρίτα στην Τέλενδο. Της είχα ζητήσει να μείνει στην ταβέρνα και να μας περιμένει εκεί. Είχε ένα βιβλίο να διαβάσει, είχε καταγελιά της και δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Επειδή κάποιες φορές χάνει τη συγκέντρωσή της, τη ζήτησα να μου επαναλάβει τις οδηγίες που της είχα δώσει.
Δεν έχει άνοια. Έχει κάποια πάθηση από την οποία ξεχνάει όταν αφυδατώνεται. Είχε μαζί της μόνο ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ και γνωρίζουμε πως δεν έμεινε στο εστιατόριο, απλώς περπάταγε πάνω και κάτω στο σημείο. Δύο άτομα τα οποία μένουν πάνω από την ταβέρνα την είδαν γύρω στη μία να περιφέρεται στο νησί. Η αστυνομία και εγώ μαζί με κάποιους φίλους έχουμε ερευνήσει πεζί το νησί τις τελευταίες τρεις ημέρες χωρίς όμως να έχουμε βρει απολύτως τίποτα. Αν είχε πάρει κάποιο πλοίο πίσω για κάλυμνο, θα είχε πληρώσει με το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ που είχε. Αλλά κανείς από τους βαρκάριδες δεν θυμάται κάποιον να τους πληρώνει με τέτοιο χαρτονόμισμα. Είναι μυστήριο αν βρίσκεται στην Κάλυμνο ή την Τέλενδο. Η Βρετανική πρεσβεία έχει ζητήσει από τον αστυνομικό διευθυντή τη Σκότη συνδρομή τη ΕΜΑΚ. Από την πρεσβεία επικοινώνησαν σήμερα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών στις έρευνες. Τα τρία παιδιά της συζύγου μου θα βρίσκονται εδώ τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ζουν στον Καναδά, την Αυστραλία και την Αγγλία και θα τους πάρει χρόνο να έρθουν εδώ και να βοηθήσουν στις έρευνες και να δώσουν κάποια ιδέα, γιατί εγώ στερεύω από ιδέες. Για μένα το σημαντικό είναι να αποκλείσουμε την Τέλενδο σαν πιθανότητα. Αν δεν είναι εκεί, θα πρέπει να είναι στην Κάλυμνο. Πιθανότατα σε κάποιο νοσοκομείο ή με κάποιον που μπορεί να τη φροντίσει. Δεν μπορείς έτσι απλά να πεθάνεις. Κάποιος θα σε έχει δει. Στην Τέλενδο είναι λιγότεροι οι κάτοικοι, αλλά είναι αρκετοί τουρίστες και αναρχητές. Κάποιος θα την είχε δει. Είναι μόνο ένας δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις. Ακούσαμε τον σύζυγο της γυναίκας που αγνοείται στην Τέλενδο σε μία βόλτα από την Κάλυμνο μαζί με την παρέα της. Μπορούμε να δούμε πάλι τον συνάδελφο, τον Δημήτρη, τον Δρόσο. Δημήτρη, ακούσαμε τώρα τον σύζυγο της Σούζαν. Βέβαια, αυτό που λέει και που ζητάει και η πρεσβεία, νομίζω ότι είναι σωστό. Να πάνε και οργανωμένα με τη χαρτογράφηση, το είπαμε και πριν, και να γίνει μια έρευνα τώρα που είναι νωρίς. Έτσι. Παράλληλα, ψάχνουν και στην Κάλυμνο. Δεν πέρασε, βέβαια, από ό,τι φαίνεται Κάλυμνο. Αλλά οι έρευνες γίνονται εκεί γύρω. Κάτι θέλατε, κάτι παρατηρήσατε νομίζω. Ναι, παρατηρήσαμε πολλά πράγματα. Το είπαμε και πριν παίξει το ρεπορτάζ με, με την κατάθεση των εισαγωγικών του συζύγου, ο οποίος λέει θα την άφηνε, είχε συνεννοηθεί να την αφήσει στην ταβέρνα και να γυρίσει το απόγευμα και είχε κάποια προβλήματα συγκέντρωσης. Ποιος αφήνει το σύζυγό του με προβλήματα συγκέντρωσης με τόσες ώρες? Και νομίζω ο ταβερνιάρης, εντός εισαγωγικών πάλι, ο ιδιοκτήτης ταβέρνας, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι δεν έκατσε στην ταβέρνα, απλά πέρασε και μιλήσανε λίγο και μετά αυτή περιφερόταν. Όχι, καθόταν σε μια άλλη ταβέρνα και συνέχεια η γυναίκα φαίνεται κουράστηκε να κάθεται και έκανε βόλτες εκεί στο λιμανάκι πάνω κάτω. Και πάνω μάλιστα κάτω. Λέει τις είχε απαγορεύσει και τις οδηγίες για να μην τις ξεχάσει και τις επανέλαβε. Άρα πώς τις ξέχασε? Αυτά δεν είναι συμπεράσματα τώρα σοβαρά? Εδώ βλέπουμε ένα σύζυγο πολύ έξυπνο και συντονισμένο άνθρωπο και μεθοδικό, ο οποίος όμως κάνει ένα φοβερό λάθος. Αφήνει μια γυναίκα με προβλήματα συγκέντρωσης από το πρωί μέχρι το απόγευμα σε ένα χώρο να περιμένει. Μέρος. Μα είναι δυνατόν ένα τέτοιο άνθρωπο? Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από πλευρά ψυχολογία. Αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Εδώ να κάνω μια μικρή ένσταση ότι μπορεί να υπάρχει όντως άνοια. Όμως και σε έτσι μεγάλες, πιο μεγάλες ηλικίες έχουμε δει ότι η αφυδάτωση μπορεί να δημιουργήσει μια απώλεια μνήμης λόγω της απώλειας της μυϊκής μάζας αλλά και της μειωμένης νεφρικής λειτουργίας. Υπάρχει και αυτό, ένα πολύ μικρό ποσοστό, απλά το δηλώνουμε και αυτό. Αν πάμε στο κομμάτι της άνοιας, έχει και κινητικά, έχει και άλλα πράγματα πέρα από το κομμάτι το νοητικό. Εκεί όντως είναι ένα λάθος. Είναι σε γνώση του συζύγου, λοιπόν, αυτό το πράγμα. Όμως και την αφήνει. Δημήτρη, εντάξει, είναι μια περίεργη υπόθεση αυτή τώρα. Συνεχίζεται η έρευνα εκεί. Καλά, σίγουρα. Όποιοι έχουν δει κάτι. Οι έρευνες συνεχίζονται. Να μας πει και ο κύριος Δρόσον, έχει μιλήσει με τον σύζυγο, αν ξέρει αν η εξαφανισμένη, αν γνώριζε κολύμπι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει κάπου στη θάλασσα και να μην μπορούσε να κολυμπήσει, να την έχει παρασύρει κάποιο ρέμα, κάτι τέτοιο? Μικρό νησί είναι Τέλενδος, θάλασσα γύρω-γύρω. Αν ένας άνθρωπος πάσχει από άνοια, δεν ξέρεις προφανώς πώς θα αντιδράσει. Ναι, όχι, ενώ αν είχε ικανότητα να κολυμπάει ή δεν γνωρίζει. Δεν το γνωρίζω. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζουμε.
Πάντως συνεχίζεται η έρευνα εκεί. Μας βλέπουν τώρα. Κανονικά, καθημερινά. Έχει γίνει γνωστή, έχει σημάνει και Silver Alert, έχει γίνει γνωστή η εξαφάνιση της Σούζαν. Και πρέπει να γίνει μια άμεση κινητοποίηση για να έχουμε αυτή την οργανωμένη έρευνα. Αλλά και εσείς στην Κάλυμνο που μπορεί να περάσατε, γιατί ήταν παραμονή Πρωτομαγιάς, να είχατε πάει εκεί και να είδατε κάτι το περίεργο, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να δώσουμε ένα στίγμα, να δώσουμε μια πληροφορία. Δημήτρη, για ό,τι άλλο είναι. Την άκουσαν και οι δύο, οι Ριβάτες ή ο ένας από τους δύο. Και οι δύο την άκουσαν. Και ξανάκουσαν την κραυγή αυτή της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι αν είναι έτσι, θα μπορεί να είναι και παγιδευμένη. Μπορεί να είναι και παγιδευμένη αυτό αυτή. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή θα και μια κραυγή να... εχθές. Ναι. Πήγανε κατευθείαν οι αρχές αφού ειδοποιηθήκανε. Πήγανε και από θάλασσα και από ξηρά. Τίποτα. Γιατί μία κραυγή... Πήγαν σε εκείνο το σημείο. Είναι ένα δίσβατο μονοπάτι με κανένα δεκάλεπτο για να φτάσει. Επίσης, αν μου επιτρέπετε. Εκεί απομένει να γίνει συντονισμένη έρευνα τώρα από οργανωμένη υπηρεσία, από την ΕΜΑΚ. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Τώρα στο ζητάει. Δύο άτομα. Δεν πρέπει να στο ζητάει επίμονα και η πρεσβεία ότι βρε παιδιά, οργανωθείτε λίγο. Θέλουμε παράκληση. Κάντε μια ώρα. Οργανωμένοι είμαστε. Δεν είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι. Όχι, γιατί είναι ΕΜΑΚ. Υπάρχει μια ομάδα διάσωση εδώ που έχει φάει όλα τα βουνά εκατοστό προς εκατοστό. Και έχει συγκροτηθεί γιατί... από εθελοντές για αυτό το σκοπό. Δημήτρη μου, πέρα από τους εθελοντές που και εμείς ξέρουμε τη δουλειά που κάνουν οι εθελοντές, έτσι, και είμαστε από τους πρώτους που έχουν αναδείξει το έργο των εθελοντών, ζητούν και από άντρες σε μπακ, ζητούν κάτι άλλο πιο οργανωμένο. Εντάξει, καλά, δεν μπορεί. Σίγουρα. Νομίζω ότι το Υπουργείο αυτό μπορεί εύκολα να το κάνει. Το να γίνει... Δεν είναι μόνο τα άτομα, είναι και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν. Ναι, είναι και άλλοι παράγοντες, καταλαβαίνετε. Όλοι μαζί, δηλαδή να ενισχύσουν την έρευνα, να είναι πιο οργανωμένοι. Το να πάει στα βουνά, το θεωρώ λίγο δύσκολο το να ανέβει να ταλαιπωρηθεί με τα προβλήματα. Φορούσε όμως ορειβατικά παπούτσια, που σημαίνει ότι είχε κάποια εμπειρία ορειβατική. Εάν είχε τέτοια διάθεση, θα είχε ακολουθήσει το σύζυγο και το φίλο. Πάντως θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η έρευνα εκεί. Δεν είναι και οι κάτοικοι και θελοντές όλοι μαζί, αυτό αλλά να δούμε πω. Και κάτι Επίσης, άλλο. Επίσης, να σας πω κάτι, συγγνώμη. Δημήτρη μου, αν είναι κάτι περισσότερο, θα τα πούμε πάλι, εντάξει. Αν είναι κάτι, κάποια πληροφορία, Ότι μας έχουν πει από την αστυνομία, έχουν πάει και ντρόουν και έχουν κάνει πτήσεις στην Τέλενδο με αρνητικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα έχουν τσεκάρει και την Κάλυμνο. Για την περίπτωση που τυχόν. Λοιπόν, θα δούμε ό,τι άλλο υπάρχει. Όποιος ξέρει κάτι μπορεί να μας βοηθήσει να δώσει την πληροφορία του που μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο για να βρεθεί και αυτή η γυναίκα. Αν μου επιτρέπετε, αν έχει άνοια, έχει διαταραχή αντίληψη και του χώρου και του χρόνου. Δηλαδή, αυτές οι ώρες που έμεινε μόνη της μπορεί να θεωρήσει ότι ήταν πολύ περισσότερες. Και προφανώς το κομμάτι του χώρου δεν ξέρει να κινηθεί, ούτως ή άλλως δεν ξέρει το μέρος, αλλά και πάλι δεν ξέρει να επιστρέψει εκεί που. Γι' αυτό ζητάμε την βοήθεια των κατοίκων εκεί και από την Κάλυμνο, αλλά και όποιος άλλος ξέρει κάτι και να δούμε και τι. Και διαθαλάσσεις ενδεχομένως. Δεν αρκούν οι περιπολίες μόνο με φουσκωτά. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν και καταδύσεις στην περιοχή. Να δούμε όταν ξέρεις, όταν μαζευτούν όλοι μαζί, ας πούμε, μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Έτσι, σαφώς οι εθελοντές κάνουν δουλειά και το συζητάμε. Όχι, δεν το αμφισβητούμε. Που το έχουμε τονίσει αυτό αρκετές φορές. Θέλω να γυρίσουμε στην υπόθεση του Θοδωρή του Καλφακάκου, που έχει ύψος 1,75. Ο Θοδωρής, λοιπόν, αγνοείται 5 μήνες. Από την 3η 6 Δεκεμβρίου, από την περιοχή Άγιος Φίλιππος στην Νίκαια, κοντά στο γήπεδο του Ιωνικού. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει εκεί για έρευνα και ακούσαμε και έναν φίλο του που κοινικά έλεγε ότι θα έπρεπε να τον είχα φυτέψει κλπ. Εγώ τον χτύπησα. Εγώ τον έκανα, ήταν έτσι κάτι ανατριχιαστικό αυτό που ακούσαμε. Και σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος πριν εξαφανιστεί με ένα πολύ περίεργο τρόπο, ένιωθε προδομένος και από την γυναίκα που αγαπούσε και που πίστευε ότι θα του αλλάξει τη ζωή. Και ήθελε να μετικήσει και στη Μάνη, να ανοίξει και μια φάρμα με ζώα, να αλλάξει τη ζωή του γενικά, γιατί είχε βρει τον έρωτα στα μάτια της. Ο ίδιος πάλι, γιατί μένουμε σε αυτά που έχει πει και ο γνωμένος, έτσι, ο ίδιος είχε αναφέρει πως κάποιοι από την παρέα της, κάποιος από το χώρο της, δεν συμφωνούσε με αυτή την σχέση και του είχαν επιτεθεί. Είχε δώσει μια εικόνα άσχημη. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε όλα αυτά τα πρόσωπα για να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί εδώ όντως φαίνεται πως κάτι το περίεργο έχει γίνει. Είχαμε απευθύνει έκκληση και σε άλλα πρόσωπα. Τέλος πάντων, ήρθαμε σε επαφή με τον χώρο εργασίας του, ένα εργοστάσιο εκεί στην περιοχή του Κοροπίου και ο υπεύθυνος μας βοήθησε στην έρευνα και μας δίνει μια εικόνα, γιατί βρήκαμε και την κοπέλα αυτή και μας λέει κινέζικα. Τόσα χρόνια έχουμε μάθει και αυτή τη γλώσσα, ξέρετε, 28 χρόνια μέσω τούνελ. Έχουμε μάθει να καταλαβαίνουμε και τα κινέζικα. Λοιπόν, για πάμε πρώτα να ακούσουμε τον υπεύθυνο στο εργοστάσιο, γιατί λέει κάτι χαρακτηριστικό, έτσι.
Γιατί οι φίλοι δεν. Πάμε να ακούσουν πρώτα τον υπεύθυνο. Κάνουμε μια έρευνα για τον αγνώμενο τον Θοδωρή τον Καλφακάκο. Γνωρίζουμε τώρα ότι ήταν εκεί, τον βοηθούσατε. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Όχι μόνο τον βοήθησα, τον αγάπησα κιόλας. Δηλαδή τον αγάπησαν ως σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τον βοήθησα, τον συμπαθούσα σαν άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης καμιάς εταιρείας. Εργαζόμενος είμαι κι εγώ. Υπεύθυνος, φαντάζομαι, που περνάει ο λόγος σας. Εντάξει, ναι, όχι. Okay, ναι. Προφανώς περνάει ο λόγος, αλλά δεν είμαι ιδιοκτήτης. Δεν είμαι αυτός που παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Από εσάς πότε σταμάτησε να εργάζετε? Το Νοέμβριο, Οκτώβριο. Φοβάστε τώρα μήπως υπάρχει περίπτωση να μην είναι στη ζωή? Ελπίζω πως δεν παίζει αυτό το σενάριο. Εγώ ξέρω ότι μία φορά, όπως νομίζω ότι υπόθηκε και όλα στην εκπομπή σας, βρέθηκε στον δρόμο, ήταν χτυπημένος, ήταν έτσι. Ξέρετε εσείς ποιος τον χτύπησε? Γιατί ο φίλος του παραδέχτηκε. Δεν το ξέρετε. Εσείς είχατε κάποια κοπέλα η οποία εργαζόταν στην εταιρεία Ιρανής ή Ιρακινής καταγωγής? Ιρανικής ή Ιρακινής καταγωγής χρησιμοποιούνται άτομα αρκετά. Με μια κοπέλα με την οποία διατηρούσε κάποια σχέση ο Θοδωρής. Ξέρω ότι είχε κάποιο φλερτ πάνω στη δουλειά και τα λοιπά. Από εκεί πέρα δεν ξέρω περισσότερα πράγματα. Δεν την ξέρω κιόλας την κοπέλα, αλλά δεν ξέρω ούτε καν το όνομά της. Έχει ακουστεί ότι κάποιος από το περιβάλλον της χτύπησε το Θοδωρή. Όσο συνυπήρχαν οι δυο της εδώ πέρα, δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή? Ότι ήταν και ο γιος της συγκεκριμένης κοπέλας, η οποία δούλευε και δούλευε μαζί και αρμονικά. Η κοπέλα δούλευε για κάποιο διάστημα και μετά έφυγε. Θυμάστε πόσο καιρό έχει φύγει η συγκεκριμένη από την εταιρεία? Πιο νωρίς από το Θοδωρή. Πολύ πιο νωρίς από το Θοδωρή. Έφυγε πριν το Θοδωρή. Βέβαια. Κάποιους μήνες, εβδομάδες? Όχι, κανένα μήνα. Ένα μήνα. Γιατί εκείνη μας είπε ότι έχει 2 χρόνια να τον δει. Για τώρα τι να σου πω. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να του έχει συμβεί? Ελπίζω να είμαι καλά. Και εύχομαι να είμαι καλά. Χάθηκε με ένα πολύ περίεργο τρόπο. 5 μήνες αγνοείται και είναι την ημέρα. Την 3η 6 Δεκεμβρίου είχε επισκεφθεί και την φίλη του, της είχε δηλώσει πληγωμένος και απογοητευμένος. Της είπε ότι τον χτύπησαν, τέλος πάντων όλα αυτά που έγιναν τα περίεργα, και μετά εξαφανίστηκε. Σε λίγο που μιλάμε με αυτή την γυναίκα, μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι γιατί ρωτάτε εμένα και δεν ρωτάτε εκείνον. Τους βρήκαμε όλους, εκείνον. Και τι μας λένε, θα τα ακούσουμε. Γιατί είναι χαρακτηριστικά και είναι άσχημο να χάνεται ένας άνθρωπος με τέτοιο τρόπο, να ανοίγει γη και τον καταπίνει δηλαδή, και να βλέπεις ότι και ο άλλος σου λέει εγώ θα τον σκότωνα, ας πούμε, και να μην τον έχει καλέσει κανείς αυτόν τον τύπο, να του πει για άλλα δωρε βαρύ μαγκά, εσύ δηλαδή τον σακάτεψε στο ξύλο, τον έστειλε στο νοσοκομείο, το άγγισε στο στόμα σχεδόν όλο αυτό και αυτά, και κυκλοφορείς ελεύθερος για να φυτεύεις, να κλωτσάς, να πετάς από τον κρεμό και ποιος θα σε δει. Κάτι πράγματα που είναι άγρια για την κοινωνία μας, δηλαδή να τα ακούσει έτσι κοινικά. Δυστυχώς. Και να μην αντιδρά κανείς. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, Αγγελική, ζούμε με μια ηθική σιλικόνης πια. Και έχουν ξεπεραστεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η βία έχει περάσει την κόκκινη γραμμή προπολού. Πραγματικά κάνει εντύπωση να έχει χαθεί ένας άνθρωπος και να εκφράζεται έτσι. Δηλαδή, έχει αποθρασινθεί. Συγγνώμη από τον κύριο Τσουκαλή. Μας έχει έρθει κάτι πολύ σοβαρό για τον Θοδωρή.
Θέλω να κάτσεις να το δεις. Για τον Καλφακάκο. Για τον Καλφακάκο, ναι, δες εδώ τι μας έχει έρθει. Εδώ. Και πρέπει να γίνει και αυτό εδώ, Αγγελική. Αυτό. Σταμάτα, Σωτήρη. Τώρα να πω τι έρευνα έχουμε κάνει σε όλους τους χώρους. Ναι. Ξέρετε πάντα ότι τους κάρμανω κάτω γενικά, τους χώρους. Γιατί από μπερδέματα, Παναγία μου, Χριστέ μου. Έχουμε κάνει πολύ βαθιά έρευνα, πάρα πολύ μεγάλη. Πριν κλείσουμε, την περασμένη Παρασκευή μας ήρθε μια πληροφορία που μας βρήκε στον αέρα σε ένταση, αλλά είχε πάει η ώρα 3 παρα 25 και έπρεπε να κλείσουμε. Ερευνήσαμε τότε αυτή την πληροφορία και ήταν αρνητική και ευχαριστούμε και τον χώρο που μας βοήθησε για την έρευνα. Αλλά δεν πρόκειται να διορθωθούν κάποια πράγματα, δυστυχώς. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε την φίλη του, που είχε να τον δει 2 χρόνια. Όχι. Θέλετε διάλειμμα. Για πηγαίνετε στο διάλειμμα. Πριν είχαμε να διαχειριστούμε έτσι μια πληροφορία ιδιαίτερη στην υπόθεση του Θοδωρή του Καλφακάκου, γι' αυτό μας είδατε καμιά φορά, ξέρετε, δεν μπορεί να λέμε όλες τις πληροφορίες που φτάνουν στην εκπομπή στον αέρα και γιατί μπορεί να γίνει ζημιά σε μια έρευνα, αλλά δεν είναι και σωστό. Καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά φτάνεις να βρεις την άκρη. Λοιπόν, το ερευνούμε, το ψάχνουμε, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Θέλω όμως τώρα, μια και αναφερθήκαμε στον αγνούμενο, σε αυτόν τον ευαίσθητο νέο, αυτό που μου λέγατε και εσείς, κορίτσια μου, ότι καταλάβατε ότι πρόκειται για έναν πολύ πολύ ευαίσθητο άντρα που... Είχαμε δει σε προηγούμενη εκπομπή... Είχε δεχτεί πολλά και πολλά. Ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο πρόσωπο. Και τυχόν εσωτερικευμένη καταπίεση σε συνδυασμό με αισθήματα απόρριψης και απομόνωσης να δημιουργήσουν μια ψυχική εξουθένωση. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε το κοινωνικό περιβάλλον του θύματος. Ή καλύτερα θα μπορεί να το και παρακολουθεί. Και το αγνοούμενο. Γιατί είχε δεχθεί τη διπλή προδοσία, δηλαδή την προδοσία από τη γυναίκα, όπως ο ίδιος είπε, και το χτύπημα και από τον φίλο. Έτσι, αυτό. Ο φίλος δεν έχει καταθέσει Αγγελική μου ακόμα. Όχι. Γιατί τον κάλεσε κανείς, όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει στην κάμερα ότι χτύπησε το αγνοούμενο και εκφράζεται όπως εκφράζεται, για να μην επαναλάβω, δεν θα έπρεπε να καταθέσει. Ρητορικά ρωτάω. Μόνο και μόνο ότι συνόδευσε έναν σε αυτό το χάλι χωρίς δόντια, σπασμένα δόντια στο νοσοκομείο. Καλά, τον διέλυσε δεν έμεινε τίποτα τον άνθρωπο. Έπρεπε να κληθεί ως μάρτυρας. Θέλω να μείνω λίγο στο ψυχολογικό υπόβαθρο του αγνοούμενου, που έχει να κάνει ως εξής. Όταν υπάρχει προδοσία σε έναν ευαίσθητο άνθρωπο, τότε γεννιέται μέσα μας το γιατί. Και το γιατί, ξέρετε, δημιουργεί πάρα πολλές συνθήκες χαμηλής αυτοεκτίμησης και γενικώς έχουμε μια πολύ έντονη ισοστρέφεια που μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Το αφήνω σαν υποσημείωση. Πάντως από αυτή την παρέα, αλήθεια δεν θα υποθεί. Θέλω να ακούσουμε. Όλα ψέματα ό,τι έχουν πει. Εμείς καταφέραμε να βρούμε, γιατί δεν μπορούσε να τη βρει κανείς, τη γυναίκα αυτή. Να σε διακόψω για το Θεοδόρη πάλι. Τι.
Πρέπει να δεις κάτι εσύ. Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα. Για ποιο τώρα, περίμενα από όλα. Για το Θοδωρή που ασχολούμαι θα τώρα. Πάμε στο Θοδωρή τον Καλφακάκο. Κάποιο πρόσωπο το οποίο εμείς καλούμε αμέσως πίσω με το που μιλήσαμε, αλλά λόγω φόβου έχει απενεργοποιήσει το τηλέφωνο. Δες τι μας περιγράφει. Μας μιλάει για άλλα πρόσωπα. Τώρα, μόλις πάλι καλέσαμε, κλειστό. Πολλές φορές μια υπόθεση δεν είναι αυτή που φαίνεται. Δηλαδή δεν το παίρνουμε ως δεδομένη την εξαφάνιση κάποιου και λέμε «Α, χάθηκε, δεν ξέρω, τάδε και μην δίνουμε σημασία». Άρα παίρνουμε μια δήλωση εξαφάνισης, ας πούμε, και μπαίνουμε σε αυτό. Πάμε και πιο πίσω, το ψάχνουμε, να δούμε πώς κρύβει κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Καταφέραμε με προσπάθεια έντονη να βρούμε την γυναίκα στην οποία είχε αναφερθεί ο ίδιος ο αγνοούμενος. Τα είπαμε και πριν. Έτσι, η γυναίκα της ζωής του που ήθελε να την αλλάξει, να μετεκεί στη Μάνη, να κάνει τέλος πάντων κάτι καινούριο για αυτόν αφού είχε βρει τον έρωτά του. Βρήκαμε την κοπέλα αυτή και επόμενο ήταν να τη ρωτήσουμε κάποια βασικά πράγματα. Στην αρχή μας είπε ότι δεν ήξερε τα ελληνικά και προτίμησε. Ναι, μένει χρόνια στην Ελλάδα, δεν ήξερε τα ελληνικά και προτίμησε η συζήτηση, η κουβέντα, η όποια συζήτηση λοιπόν, να γίνει με μηνύματα. Για να μην λέω εγώ πολλά, μπορούμε να δούμε την πρώτη κουβέντα και τα μηνύματα που ακολούθησαν με την γυναίκα που θεωρείται πρόσωπο κλειδί σε αυτή την εξαφάνιση, από ό,τι βλέπω και από άλλες πληροφορίες που φτάνουν. Για πάντα να ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάνουμε μια έρευνα για τον Θοδωρή τον Καλφακάκο. Το γνωρίζεις? Εγώ δεν μιλάω ελληνικό τόσο καλά. Αγγλικά μιλάτε? Αγγλικά όχι. Παρακαλώ, εγώ μπορώ να γράψω. Τι διαβάζω να γράψετε? Το γνωρίζετε ότι χάθηκε? Δεν ξέρω, συγγνώμη. Σε ρωτούσα πριν αν γνωρίζεις ότι χάθηκε ο Θοδωρής. Δεν θυμάμαι. Τον ξέρεις? Ναι. Είχατε σχέση? Όχι. Ο ίδιος έλεγε ότι ήσασταν μαζί και πολύ ερωτευμένοι, ότι ήσουν η γυναίκα της ζωής του. Δουλεύατε μαζί στο Κοροπή? Ναι, εσείς από πού το ξέρετε? Εμείς τον αναζητούμε. Ψάχνουμε να μάθουμε τι του έχει συμβεί. Γιατί, τι έγινε? Εξαφανίστηκε. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Λυπάμαι. Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις? Δεν ξέρω πώς. Ο Θοδωρής χάθηκε πριν 5 μήνες. Πότε τον είδες για τελευταία φορά? Ίσως πριν από 2 χρόνια. Ο ίδιος έλεγε λίγους μήνες πριν χαθεί πως ήσασταν μαζί. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Συγγνώμη. Ο Θοδωρής είπε σε μια φίλη του πως κάποιος δικός σου τον χτύπησε άσχημα μόλις έμαθε για τη σχέση σας. Ποιος είναι αυτός? Μπορούμε να του μιλήσουμε? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κανέναν εδώ. Έφυγα από εκεί που δουλεύαμε μαζί και δεν έχω νέα από κανέναν και πουθενά. Γιατί δεν μας λες τι συνέβη? Φοβάσαι κάτι? Ρωτήστε στην αστυνομία. Ξέρω μόνο ότι ήταν φίλος με μια Ελληνίδα κυρία. Τίποτα άλλο. Ρωτήστε το αφεντικό του, το φίλο του, τον συνάδελφό του, την οικογένειά του και τη νέα του σύντροφο. Okay. Λοιπόν, εμείς μεταφέραμε το διάλογο με τα μηνύματα, το μεταφέραμε εμείς, έτσι. Τα ακούσατε. 2 χρόνια έχω να τον δω, εγώ σχέση, όχι. Τι ρωτάτε εμένα, ρωτήσατε τους άλλους. Τα ελληνικά είδα ότι είναι, και όμως ήταν είναι μαζί. Αρκετά καλά. Δεύτερον, θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν. Ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε και πήγε στο νοσοκομείο,
το παλικάρι, τι σχέση έχει, αν μπορούμε να πούμε, με τη συγκεκριμένη γυναίκα? Όχι, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Τίποτα. Αυτός. Επειδή στο διάλογο ρωτήθηκε αυτό, ότι κάποιος δικός ο άνθρωπος. Όχι, ήταν άλλο προστατικό αυτό. Ναι. Εδώ βλέπουμε ορισμένα πράγματα, δηλαδή από την όλη συνομιλία υπάρχουν κάποια κενά, γιατί η έρευνα, Αγγελική μου, είναι ένα παζλ μαθηματικών. Συμπληρώνεις τα τετραγωνίδια για να συμπληρώσεις το παζλ. Εδώ λοιπόν, αν καθίσει και αναλύσει κανείς όλη αυτή τη συζήτηση, θα βρει πάρα πολλά κενά. Επίσης, εκείνο που μου κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη είναι το εξής, και να ρωτήσω, έχουμε εδώ πέρα ένα καταξιωμένο αστυνομικό. Όταν εγώ πάω χτυπημένο σε ένα νοσοκομείο με σπασμένα δόντια, το νοσοκομείο δεν υποχρεώνει να καλέσει την αστυνομία? Μα χέρι, πόδι, όλα, όλα, πρέπει να επιληθεί η αστυνομία, να επιληφθεί. Κατευθείαν, ναι, έπρεπε να επιληφθεί. Υπάρχουν λοιπόν τεράστια κενά εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχε κληθεί να καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως και η συγκεκριμένη κυρία. Διότι από τη μια λέει η καινούργια του σύντροφο, αφού έχεις να τον δεις 2 χρόνια, πού ξέρεις ότι έχει μια καινούργια σύντροφο, για παράδειγμα. Μέχρι και μια εβδομάδα, 2 πριν χαθεί, από ό,τι λένε όλοι, ήταν μαζί. Ακριβώς. Και ο ίδιος το μετέφερε, έτσι. Ο ίδιος. Λοιπόν, και το μετέφερε, αλλά έχουμε και μαρτυρίες. Και εκείνη το αρνείται. Για ποιο λόγο το αρνείται? 2 χρόνια είχε να τον δει. Πάρα πολύ έτσι σύντομα. Το ψέμα δηλώνει ανακρίβεια. Το ψέμα πάντα δηλώνει εξαπάτηση. Και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο όταν κάποιος σου λέει ψέματα ενώ εσύ ξέρεις την αλήθεια. Και νομίζω εδώ τελειώνω και βάζω μια άνω τελεία. Τα είπατε όλα. Μάλιστα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ ευάλωτος και βιώνει μια ερωτική απογοήτευση και μια φιλική προδοσία. Και πέρα από όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σωματική βία, αλλά πέρα από τη σωματική, νομίζω είναι και ψυχολογική η κακοποίηση που βιώνει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε θα είναι πολύ καλό να εστιάσουμε και να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα. Στον περίγυρό του. Αρκεί να είναι καλά. Ναι, σίγουρα. Ως προς το θέμα του. Αρκεί να είναι καλά ο χριστιανός άνθρωπος. Μπορεί να ερωτήθηκε από τον άνθρωπο. Και να μην έχει γίνει κανένα μπέρδεμα. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι, ας πούμε, να κάνω κάποια καταγγελία. Αφήνουμε αυτό σαν. Ναι, αλλά δεν μου λέτε, μπορούμε. Ναι, συνήθως, ναι. Εκτός αν του είπανε έτσι. Και είπε ότι. Βέβαια. Λέμε ότι σχετικά με αυτό που ρώτησε ο κύριος Τσικαλής, ότι μπορεί ο ίδιος να ρωτήθηκε από το νοσοκομείο αν θέλει να καταθέσει κάποια καταγγελία, αν θέλει να υποβάλει καταγγελία και να αρνήθηκε ο ίδιος. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο να μην κλείθηκε η αστυνομία. Υπάρχει, ναι, αλλά όταν ακούσε εδώ τον φίλο να περιγράφει τον τρόπο, μία απόπειρα ουσιαστικά δολοφονίας, δεν πρέπει να, αυτό που λέτε, να κληθεί να καταθέσει. Δεν μου λέτε, μας είπε η γυναίκα αυτή, εγώ δεν θέλω τώρα να επεκταθώ σε άρες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη και για το τι λένε. Εντάξει, αυτά είναι και θέματα λεπτά, δεν λέμε ποια είναι βέβαια, αλλά αν κρίνουν και από κάποια μηνύματα που λάβαμε, είναι πολύπλοκο το πράγμα. Πάντως έγινε τον 2 χρόνια. Λοιπόν, ήξερε όλες αυτές τις λεπτομέρειες για το τώρα. Ναι, ότι έχει μια ηλικιωμένη σχέση. Λοιπόν, ναι, δεν μου λέτε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μας είπε να δούμε και μια γνωστή του, έτσι, γιατί Ελληνίδα υπάρχει φίλοι. Και άλλη μια κυρία που βοηθούσε τον Θοδωρή, γιατί είχε κάποια προβλήματα και ο ίδιος, τον αναζητά και η αδερφή του από την Μάνη, αλλά γενικά υπήρχαν κάποια προβλήματα εκεί και στην οικογένεια, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, αλλά ήταν ένα παιδί που έψαχνε να βρει τις ισορροπίες του, γι' αυτό ήθελε να γυρίσει στην αγαπημένη του πατρίδα και να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Και βέβαια του έτυχε το λαχείο. Λοιπόν, μας είπε να βρούμε άλλη μια γυναίκα. Την βρήκαμε και είναι χαρακτηριστικά τα όσα λέει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που διαψεύδουν την κοπελιά, έτσι, άρα η κοπελιά ξέρει περισσότερα. Πιθανότατα να ξέρει και τι συνέβη. Μήπως κάποιος τον βρήκε ενώ έφευγε μετά και έγινε κάτι άλλο. Λέμε τώρα, πολλά ερωτήματα υπάρχουν. Μεταφέρουμε την κουβέντα που είχαμε με τη γυναίκα αυτή. Μπορούμε να την ακούσουμε? Να πάμε να ακούσουμε την γυναίκα αυτή. Από τότε που έφυγε από το σπίτι μου για τελευταία φορά στις 5 του μηνός, δεν είχα ξανά επαφή μαζί του. Με πήρε τηλέφωνο στις 5 του μηνός το απόγευμα και μου είπε ότι δεν θα ξαναέρθει. Σας κάλεσε δηλαδή μια ημέρα πριν εξαφανιστεί? Ναι, με κάλεσε την ίδια μέρα που έφυγε και μου είπε ότι δεν θα ξαναέρθει. Δεν θα με ξανανοχλήσει. Δεν σας παραξένευσε αυτό? Μου το έχει πει και άλλες φορές και δεν έδωσα σημασία.
Τον ρώτησα από πού με είχε πάρει τηλέφωνο, γιατί άκουγα οχλαγωγία και μου λέει από καρτοτηλέφωνο. Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και εργασίες στο σπίτι. Τον πρόσεχα και τον φρόντιζα και του έδινα και χρήματα όταν μου έκανε δουλειές. Δεν τον εκμεταλλευόμουν. Τον θεωρούσα ένα δικό μου άνθρωπο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν καλό παιδί και φιλότιμο. Για το περιστατικό ξυλοδαρμού που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες από την εξαφάνιση, τι ακριβώς γνωρίζετε εσείς? Τον είχα δει χτυπημένο, αλλά δεν μου είπε κάτι για ξυλοδαρμό. Μου είπε ότι έπεσε, ότι ήταν στο σχιστό επάνω. Το σώμα του ήταν πολύ άγριο και τον είχαν τρυπήσει αγκάθια. Είχα πάει και στο νοσοκομείο και τον είχα δει. Του πήγα ρούχα και ό,τι χρειαζόταν. Είχε βέβαια και ένα χτύπημα στο πόδι και ένα στο χέρι. Ήταν σε άθλια κατάσταση τότε. Στην οικογενειακή του φίλη, τη Φανή, είπε πως τον χτύπησε ο σύντροφος της κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση. Δεν γνωρίζω. Πάντως είχαν χωρίσει με αυτή. Είχε περάσει πάνω από μήνας, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εσείς αυτή τη γυναίκα την ξέρετε? Όχι, μόνο σε φωτογραφία την είχα δει. Χώρισαν δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Ναι, ναι, εκεί πρέπει να ήταν. Ο Θοδωρής χάθηκε 6 Δεκεμβρίου και εμείς μιλώντας με τη φίλη του, μας είπε πως είχε να τον δει πάνω από 2 χρόνια. Αυτή η συγκεκριμένη? Ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο? Λέει ψέματα. Αφού δούλευαν εκεί στη δουλειά μαζί, πώς είχε να τον δει 2 χρόνια? Μας είπε να ρωτήσουμε εσάς ότι θα γνωρίζετε παραπάνω πράγματα. Πού να ξέρω εγώ τι κάνανε εκείνοι. Εγώ ίσα ίσα που τον συμβούλευα να την αφήσει. Του έλεγα πρόσεχε, γιατί αυτή θα σου φάει ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και δεν είναι άνθρωποι αυτοί για να κάνεις μια σχέση μαζί τους για πάντα. Αλλά δεν άκουγε μέχρι που έγινε ό,τι έγινε. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να έχει συμβεί στο Θοδωρή? Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Σε μένα πάντως θα έδινε σημεία ζωής. Ούτε ένα τηλέφωνο. Είχα κάτι κλήσεις με απόκρυψη και πίστευα πως μπορεί να είναι εκείνος, γιατί συνήθιζε να με καλεί από απόρριτο. Αλλά το διασταύρωσα μετά και αποδείχθηκε πως δεν ήταν ο Θοδωρής. Επόμενο είναι να ανησυχώ κι εγώ, μήπως του έχει συμβεί κάτι. Ακούσαμε και μεταφέραμε την κουβέντα που είχαμε και με την γυναίκα που βοηθούσε και τον Θοδωρή. Είχαν και μια φιλική σχέση. Μας είπε τι μας είπε για την άλλη την κοπέλα. Τέλος πάντων όλοι ανησυχούν γιατί δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Φοβούνται ότι κάτι κακό έχει συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Κάποιες πληροφορίες που είναι ανησυχητικές. Μας είπε και διέψευσε αυτά που έλεγε η κοπέλα. Και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος ο οποίος τον χτύπησε έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την συγκεκριμένη κοπέλα η οποία λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και άμεσα, εγώ θα έλεγα. Ζητηθεί να καταθέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η συγκεκριμένη κοπέλα. Να δούμε και μια πληροφορία που έχει φτάσει στην εκπομπή για τον Θοδωρή, που είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά απαιτεί λεπτό χειρισμό και μια διακριτική έρευνα. Και δεν γίνει για τον αέρα. Λοιπόν, ανοίξω μια παρένθεση και να πάμε στον μαθητή που χάθηκε από την Μύκονο. Να μου δείξετε πάλι το παιδί αυτό, γιατί ανησυχούν όλοι. Πήρε και η μητέρα του τηλέφωνο από το νησί. Για δείξτε μου πάλι, παρακαλώ, το μαθητή. Ναι, πες μου. Πριν λίγο μας κάλεσε η μητέρα του 15χρονου Νικόλα. Τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την 5η 4 Μαΐου από το λιμάνι της Μυκόνου. Η ίδια, έχοντας δει τις κάμερες ασφαλείας εκεί στο λιμάνι, μας επιβεβαίωσε πως όντως ο γιος της επιβιβάστηκε στο πλοίο για Αθήνα. Ωστόσο, δεν ήταν μόνος του. Μας εφιστά την προσοχή, ήταν μαζί με έναν ανήλικο, όπου οι γονείς για τους δικούς τους λόγους δεν δηλώνουν την εξαφάνιση. Άρα μπορεί να βλέπουν το παλικάρι αυτό και να το βλέπουν μαζί με άλλο ένα ανήλικο. Ακριβώς. Κάποιοι φίλοι τηλεθεατές, δηλαδή βλέπουν δύο παιδιά. Ακριβώς. Ήταν εμφανώς ταραγμένη, ανήσυχη, κάνει έκκληση. Αυτό που ζητάει είναι να μάθει πού βρίσκεται ο γιος της. Έχουν γίνει έρευνες. Η αστυνομία εκλήθη στο σημείο που ήταν η συναυλία. Έγινε έτσι μια πρώτη. Ήταν να πάει σε κάποια συναυλία. Είχε εκφράσει την επιθυμία του, τέλος πάντων. Έγιναν εκεί κάποιες
πρώτες έρευνες δεν έχει βρεθεί κάτι. Αυτό που ζητάει είναι να μάθει τι έχει συμβεί. Κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι. Να πούμε ότι έχει ύψος 1,62, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια και την ημέρα που χάθηκε φορούσε μαύρο αμάνικο μπουφάν, γαλάζια αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος χρυσαφή μάρκας Nike χθες το μεσημέρι. Είναι Σάββατο ξημερώματα, την Πέμπτη χαρά. Δύο νύχτες μόνα τους κάπου στην Αθήνα. Είναι ανήλικα μόνα τους, ναι. Για Πειραιά. Μια πληροφορία για Πειραιά, αν το παιδί έχει κατέβει δηλαδή το πλοίο και έχει κάπου κοντά βρίσκεται στο δρόμο και δεν ξέρει τι να κάνει στο πρόβλημά του ψάχνοντας τη λύση. Λένε λοιπόν ότι 9.30 με 10 σήμερα το βράδυ, εκεί που φεύγουν τα καράβια για την Αίγινα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο του μοιάζει πάρα πολύ. Κινείται, φαίνεται σαν χαμένος και πηγαίνει μία από εδώ, μία από εκεί. Δηλαδή ψάχνοντας τη λύση που λέμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ένα στίγμα λοιπόν για ένα παιδί. Μήπως είναι εκεί ακόμα το παιδί. Λοιπόν, είναι και το χαμόγελο που έχει σημάνει το συναγερμό. Έτσι να ενημερώσουμε για ποια πληροφορία φτάνει, παιδιά. Έχουμε τον νεαρό που αγνοείται. Και θέλω να πάμε να δούμε, γιατί με την ροή τώρα της εκπομπής δεν πήγαμε στο νεύρο, να δούμε με τον Κώστα τον Πιτιακούδη για τον άνθρωπο που αγνοείται εκεί. Κώστα, δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για τον Βασίλη τον Χαραλαμπίδη, που τον δείξαμε από την αρχή της εκπομπής μιλώντας, με την επαφή που είχαμε δηλαδή. 10 μέρες αγνοείται από το μοναστηράκι Φερών, θυμίζω. 11:30 το βράδυ της 3ης 25 Απριλίου είπε ότι πάει στο καφενείο, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Βέβαια ήταν νύχτα μια βλάστηση πυκνή και δύσβατο το κομμάτι εκείνο. Την κάνει τη διαδρομή συνέχεια, αλλά μήπως έχεις και μια πληροφορία ότι ένας οδηγός διερχόμενου αυτοκινήτου τον είδε να περπατάει εκεί γύρω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, τον είδαν Αγγελική να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τις σφαίρες. Ναι. Να πούμε εδώ και καλά κάνετε που ασχολείστε με την υπόθεση, γιατί η τεράστια τηλεθέαση που έχει εκπομπή, η Αλεξανδρούπολη είναι σχετικά κοντά Αγγελική. Είναι μια πόλη 80.000 κατοικών. Μπορεί να ακούγεται λίγο ο αριθμό, αλλά μπορεί κάποιο να περνάει απαρατήρητο αν είναι στην Αλεξανδρούπολη κάπου. Είναι κοντά. Είναι και οι Φέρες και επίσης είναι και το Δέλτα του Εύρου εκεί που είναι επικίνδυνο. Έχει λίμνες, έχει όλα αυτά όπως δείχνετε και τώρα. Να πω επίσης ότι η ΕΜΑΚ ήρθε με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, έκανε έρευνες και η αστυνομία επίσης με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Χρησιμοποιήθηκε και σύνοροφύλακας ειδικός ιχνηλάτης που λόγω της εμπειρίας της καθημερινής ανασχόλησης με τους παράνομους μετανάστες μπορεί να βρει ίχνη. Η συγχωριανή του κεφαλής του πρόεδρου της κοινότητας και ο αδερφός του που μένει η Αλεξανδρούπολη είναι καθημερινά στο χωριό και ψάχνουν. Αλλά όντως υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση σε όλη την περιοχή και αν έπεσε κάπου είναι δύσκολο να τον εντοπίσουν. Αλλά είναι σημαντικό αυτό ότι η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ κοντά, είναι μια πόλη μεγάλη σχετικά και μπορεί να είναι κάπου εκεί αν κάποιος. Δηλαδή, μήπως με κάποιο αυτοκίνητο. Λες, Κώστα, μήπως σταμάτησε κάποιο αυτοκίνητο και πήγε Αλεξανδρούπολη. Να έχουμε και το νου μας και εκεί, δηλαδή. Δεν αποκλείεται. Έτσι. Γιατί ύψος 1,78. Ήταν κάπως διαφορετική η συμπεριφορά του. Είχε αδιαιτήσει τον τελευταίο καιρό αρκετά. Είχε αλλάξει κάπως η συμπεριφορά του. Ήταν πολύ προβληματισμένος. Δεν ήταν αυτός που μιλούσε καθημερινά με όλους στο καφενείο. Άρα, μήπως συνέβη και κάποιο άλλο πρόβλημα και ο άνθρωπος έχει χάσει και εδώ τον προσανατολισμό του. Έχει βρεθεί η Αλεξανδρούπολη και δεν είναι ευρώ. Ακριβώς, άρα μπορεί να τον αναζητήσουμε και εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι καλό που δίνεται αυτή την ώρα, βλέπει πολλοί κόσμος. Μήπως κάποιος τον είδε στην Αλεξανδρούπολη, είναι μια πόλη 80.000, μπορεί να περνάει απαρατήρητος. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπίδης είναι 57 χρόνων και έχει ύψος 1,78 και πιο αδύνατος από ό,τι τον βλέπουμε στη φωτογραφία. Έχει σημάνει Silver Alert. Αν κάποιος έχει δει έναν άνθρωπο που του μοιάζει, μπορεί να μας ενημερώσει εμάς, την αστυνομία. Είναι κρίμα να βρούμε και τον άνθρωπο αυτόν που αγνοείται από το μοναστηράκι Φερών. Θα ήταν σημαντικό να τον βρούμε. Κώστα, θα είμαστε σε επαφή αν έχεις κάτι άλλο εκεί στην ιστοσελίδα στο evrosnews.gr ή εμείς να τα πούμε, εντάξει? Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Ήταν ο Κώστας ο Πιτιακούδης, ένας καλός συνάδελφος και με εμπειρία για την εξαφάνιση αυτήν στον Εύρο. Θερμή παράκληση. Είδατε αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα είναι το μακρύ το ταξίδι στη χώρα με πολλές εξαφανίσεις, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να γίνουν γνωστές έτσι σε όλους και έτσι να φτάσει μια πληροφορία, μια ελπίδα να βρεθούν στη ζωή. Δείξαμε πριν και τη γυναίκα αυτή που ήρθε στην Ελλάδα να δει την αδερφή της. Πήγαν με την αδερφή της στην Ομόνια να πιούν έναν καφέ. Έπρεπε να φύγει η αδερφή της για να πάει στη δουλειά της. Και της έδωσε τη διεύθυνση στην Βερατζέρου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί στην Βερατζέρου. Για να πάει, αλλά η γυναίκα πρώτη φορά στη χώρα μας, πρώτη μέρα,
Έχασε το δρόμο, δεν βρέθηκε καθόλου. Στίγματα υπάρχουν και την αντιδείξουμε πάλι. Ναι, μπορούμε. Είναι η Κίνα Κράτσοβα που βλέπουμε, ναι. Αγγελική. Δύο στίγματα για την Αθήνα. Μας λένε λοιπόν ότι 5 μέρες μετά την εξαφάνισή της, είναι η πρώτη πληροφορία. Βρισκόταν κάπου σε ένα λεωφορείο. Μιλήσε με έναν κύριο, του ζήτησε πώς θα βρει. Για γυναίκα που της έμοιαζε, ναι, δεν ξέρουμε αν είναι και αυτή. Σαν στίγμα. Ότι έψαχνε να βρει κάποιο σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, στον Αγγελουκά, στα Πατήσια. Άλλο στίγμα εκεί γύρω κοντά, στη Ρίτσα Μεταβλίου. Και Χαλκοκονδύλι είναι το μάλιστα δεύτερο στίγμα για σήμερα. Εκεί και η αστυνομία, εκεί τα περιπολικά, να έχουν το νου του Σοδωρή. Λίγο και οι αστυνομικοί εκεί, λίγο τα περιπολικά γύρω από την Ομόνια, από το κέντρο. Είναι κρίμα. Γιατί αυτή η γυναίκα πρώτη μέρα στην Ελλάδα, κατάλαβες, με το σοκ, μπορεί να την έχει απομακρύνει και να συμβεί και τίποτα άλλο χειρότερο. Δηλαδή, καλό να έχουν το νου του. Έχει δηλωθεί η εξαφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, έχει σημάνει και Silver Alert, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Για την Κίνα. Silver Alert. Ναι, οπότε να έχουν το νου τους λιγάκι στα περιπολικά, μήπως περιπλανιέται εκεί γύρω από την Ομόνια, έτσι δεν είναι? Και έχει δηλωθεί και στην Ομόνια η εξαφάνιση. Μήπως περιπλανιέται καημένη εκεί γύρω και δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Υπάρχει και αυτό το στίγμα που μας πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο από τον Άγιο Λουκά, δύο στάσεις δηλαδή μακριά από το σημείο που τον είδε και τον ρώτησε με σπαστά ελληνικά. Αυτό, μακάρι. Την ημέρα της εξαφάνισης. Την ημέρα της εξαφάνισης. Άρα να ενημερώσουμε, να έχουν το νου τους λίγο. Να τη βρουν. Τα μέλη της κοινότητας που μένουν και τη φιλοξενούσαν. Όταν έχει χάσει το δρόμο σε μια ξένη χώρα, τα πάντα μπορεί να συμβούν, έτσι δεν είναι? Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η περιοχή εκεί πέρα δεν είναι και η πιο ήρεμη περιοχή. Βέρα τζέρο. Εντάξει, ήρθε να δει την αδερφή της πρώτη μέρα, να σου συμβεί το πράγμα πρώτη μέρα σε μια ξένη χώρα. Μάλλον δεν είναι και εύκολο. Δεν μου λέτε, θέλω να πάμε τώρα. Τι είναι, μια μισή πάει. Έχουμε να δούμε και τις έρευνες για τον οδηγό στη Χαλκιδική. Έχουμε να δούμε και τα νεότερα και για τον ράπερ. Να συνδεθούμε και με τον δικηγόρο της οικογένειας για να μάθουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Και όχι μόνο και για τον Καραϊβάζ, γιατί υπάρχει ένα παρασκήνιο που πρέπει να το δούμε για τον Γιώργο Καραϊβάζ με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σωτηράκι, με συγχωρείς. Δεν άκουσα το μόβες. Στο αυτί μου, στο αυτάκι μου. Αδιαλυματάκι, το λέει ευγενικά. Έλα, πάρ' το. Να μάθετε και πληροφορίες, εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου του Καραϊβάζ. Σε λίγο θα έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα κάνουμε την κουβέντα μας. Θέλω όμως τώρα, φίλοι μου, να μείνουμε σε αυτά που λέγαμε από την αρχή, στον Ανδρέα Οδυσσέα Τσιαμπόκαλο, 46 χρόνων, στον γνωστό μουσικό του hip-hop συγκροτήματος Raza Star, ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος από ό,τι είχαμε δει και από το ρεπορτάζ που κάναμε, ο οποίος έχασε τη ζωή του ξημερώματα της Δευτέρας, να θυμίσω, 23 Αυγούστου του 2021, στο 300 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θιβών Θίσβης Βιωτίας, κοντά στο χωριό του Ξηρονομή. Είχε αναμένει τη μηχανή, τα αλάρμ δηλαδή, τα φώτα καμπίνας αλλά και τα φώτα πορείας. Και καθόταν, βρισκόταν σε εκείνο το σημείο κοντά μια μισή ώρα. Πίσω στο αυτοκίνητο ήταν ο σκύλος του, ο Άργος. Περίμενε για κάποιο λόγο εκεί. Και μετά βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος. Μάλιστα μια γυμνάστρια που τον εντόπισε προσπάθησε να του δώσει πρώτες βοήθειες και έχασε τη ζωή του. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας μαραθώνιος από την οικογένειά του, από την αδερφή του, τη Γιολάντα, και από φίλους, για να βρεθεί η αλήθεια. Τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα στον Οδυσσέα. Και μετά από παραγγελία της Αγγελίας Θιβών, λοιπόν, έφυγε η υπόθεση από το τοπικό τμήμα και την ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής. Θέλω να πάμε πάλι στον κύριο Ζησιμάτο, τον Βασιλή, τον δικηγόρο της οικογένειας. Κύριε Ζησιμάτο, με τη ροή της εκπομπής άργησα να έρθω στη σύνδεση για να μάθουμε από εσάς τα νεότερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, λέγαμε και από πριν ότι έγινε αυτή η κίνηση μετά από δικό σας αίτημα. Βέβαια, είχατε βάλει και τον πραγματογνώμονα, τον κύριο Μαδιά, για να κάνει την έρευνα εκεί στον τόπο. Μας είχε μεταφέρει, είχαμε δει το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, σύμφωνα με τα ευρήματα. Και μετά παραγγελία της αγγελίας, η υπόθεση πέρασης ανθρωποκτονιών. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε, δηλαδή, πού βρισκόμαστε, γιατί έχουμε εξελίξεις σημαντικές, αλλά τι μπορούμε να αναφέρουμε στον αέρα της εκπομπής, στους τηλεθεατές μας και στους φίλους του Οδυσσέα. Αν μου επιτρέπεις, Αγγελική, θα ήθελα να πω το εξής. Εάν οι έρευνες από το τοπικό αστυνομικό τμήμα γίνονταν όπως έπρεπε να γίνουν,
Σας μιλάμε μετά βεβαιότητας, το έγκλημα κατά του Ανδρέα Οδυσσέα Τσιαμπόκαλου θα είχε εξιχνιαστεί μέσα σε 10-24 ώρα, ίσως λέω και πολλά. Εφόσον έγιναν πάρα πολλές παραλήψεις σε εκείνο το χρονικό σημείο και το τοπικό ΑΛΦΑΤΑΦ στην ουσία δεν έκανε καμία απολύτως ουσιώδη έρευνα, μόνο έλαβε δειγματοληπτικού τύπου μαρτυρικές καταθέσεις από πρόσωπα που εμείς υποδείξαμε, και όταν εννοώ εμείς εκείνο το στάδιο, εννοώ οι αδερφοί του κυρίως, οι συγγενείς και οι φίλοι του, του Ανδρέα. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι για να είμαι έτσι σωστή και αντικειμενική, ότι οι αστυνομικοί είχαν δείξει τότε το ενδιαφέρον που έπρεπε και είχαν έρθει σε επαφή και με εμάς στην εκπομπή για πληροφορίες που είχαμε δεχθεί για να τους δώσουμε κάποιες μαρτυρίες. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Είχαμε έρθει σε επαφή και εμείς με μάρτυρες, είχαν δεχθεί. Εννοώ έγιναν οι έρευνες, αλλά με την εμπειρία που είχαν και οι αστυνομικοί σε ένα τοπικό τμήμα, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκαναν έρευνες. Έκαναν, να σας πω το εξής. Δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Πρώτα εμφανίστηκαν οι μάρτυρες στην εκπομπή σας. Εν συνεχεία, οι μάρτυρες αυτοί κατεγράφησαν από την οικογένεια και από εμάς, δόθηκαν στο ΑΛΦΑΤΑΦ Θηβών και στο ΑΛΦΑΤΑΦ το συγκεκριμένο έγιναν κάποιες καταθέσεις, λήθηκαν κάποιες καταθέσεις οι οποίες ήταν δειγματοληπτικού τύπου, το λέω ξεκάθαρα. Να σκεφτείτε μόνο ότι υπήρχε συγκεκριμένο έβριμα. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, κύριε Δημήτρη. Το οποίο θα αποκάλυπτε αν γινόταν. Ναι, είναι σημαντικό ακριβώς. Αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς. Θα αποκάλυπτε αμέσως, το αμέσως εντός εισαγωγικών, μέσα στα πρώτα 24 ώρα, ποιος ήταν ο δράστης αυτού του εγκλήματος. Σήμερα λοιπόν, για να πάμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν, και ενώ τους τελευταίους περίπου 4-5 μήνες είχε αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών μετά από δικό μας υπόνομα στην Εισαγγελέα Θηβών, η οποία πράγματι πήρε τη δικογραφία από το ΑΛΦΑΤΑΦ και την πήγε στο Ανθρωποκτονιών, σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι είμαστε λίγες ημέρες πριν την απόδοση συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Είναι μια εξέλιξη η οποία χαροποιεί την οικογένεια. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα, 1-2, που ασχολούνται με τα κοινά και έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, αν μπορεί και μου λέτε, εάν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω. Δεν θα σας διαψεύσω. Αλλά αν είναι κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις λόγους και να μιλάς για ανθρωπιά και να έχει γίνει αυτό εκεί και να το έχεις καλύψει με κάποιο τρόπο. Είναι βάρβαρο αυτό. Αν έχει γίνει έτσι, αν με πληροφόρησαν σωστά, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος. Η πληροφόρηση που έχετε είναι πάντα έγκυρη μετά από τόσα χρόνια δημοσιογράφος, οπότε δεν θα την αφισβητήσω εγώ. Απλά είναι σε ένα κρίσιμο στάδιο αυτή τη στιγμή η δικογραφία και η έρευνα των ανθρωποκτονιών, που δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Πράγματι όμως, για να ταυτιστώ μαζί σας, και η δική μου πληροφόρηση οδηγεί σε αυτά που είπατε πριν. Μάλιστα, κατάλαβα. Ενδεχόμενος ή υπάρχει περίπτωση να είναι και. Γιατί ο εμπλεκόμενος ένας είναι. Ρωτάει ο κύριος Τσούκαλης αν είναι ένας ο εμπλεκόμενος ή αν είναι περισσότερα πρόσωπα. Αλλά κύριε Τσούκαλη, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ναι, εντάξει, υπάρχει όμως, είμαστε στο στάδιο της ταυτοποίησης. Υπάρχει σκέψη για ιδεολογικό υπόβαθρο ως προς αυτή την κίνηση της δολοφονίας. Γιατί περί δολοφονίας βρίσκεται. Δολοφονία τώρα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών την ελέγχει την περίπτωση. Ναι, το λέω και εγώ με κάθε το έγκλημα φύλαξη. Γενικότερα. Γιατί μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν αυτό για δολοφονία, για έγκλημα μιλάμε. Ας μείνω στο κομμάτι του ιδεολογικού υποβάθρου, ναι. Αν υπάρχει κάποια τέτοια σκοπιμότητα. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Σημάτο. Ένα άτομο ποτέ δεν είναι, κύριε Τσούκαλη, σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι ένα άτομο ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ρητορικά το ρώτησα. Κατάλαβα. Ο κύριος Πετρούνιας εδώ, κλινικός ψυχολόγος, κάτι σας ρώτησε. Κύριε Ζησιμάτο, ναι, μπορούμε να παραλάβουμε το ερώτημα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ναι, αν, μπορείτε, γιατί δεν έχω καλή επιστροφή. Μάλιστα, αν υπόκειται κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο ως προς αυτή την κίνηση που αφαίρεθηκε η ζωή του ατυχούς ανθρώπου. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Μάλιστα. Τέτοια πληροφόρηση. Κύριε Ζησιμάτο, εγώ... Πάντως, ναι. Αν μου επιτρέπετε... Ναι, παρακαλώ, ναι. Θέλω να πω το εξής. Υπήρχαν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν συλλέχθηκαν και δεν ερευνήθηκαν, έστω και κάποια ελάχιστα τα οποία συλλέχθηκαν από τον τόπο του θανάτου του Ανδρέα. Είμαστε σε μία φάση διερεύνησης, κυρίως
ας το πούμε απλά, δέσιμο της δικογραφίας. Έχουν καταλήξει οι έμπειροι αξιωματικοί σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Ωραία. Γίνεται η ταυτοποίησή του. Υπάρχουν ευρήματα τα οποία ήδη έχουν εξεταστεί κάποια, άλλα θα εξεταστούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Και είναι δεδομένο από την πληροφόρηση που έχω και από αυτά που μπορώ να ανακοινώσω, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ξέρω και πολύ περισσότερα, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρχει ταυτοποίηση του ανθρώπου εκείνου ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του Ανδρέα και ο οποίος θα βρεθεί απέναντι από το φυσικό δικαστή. Αν μπορείτε να απαντήσετε... και θα το κάνω. Αν μπορείτε να απαντήσετε, η οικογένεια είχε εικόνα για το τι συνέβη περίπου από την πρώτη στιγμή? Όχι, απλά η οικογένεια... Ή μετά από τις μαρτυρίες? Όχι, δεν είχε καμία εικόνα. Όχι, δεν είχε εικόνα, έψαχνα να βρει την αλήθεια. Και εκεί ήθελα να μείνω κι εγώ και να σταθώ, γιατί θυμάμαι και τους φίλους που ήρθαν εδώ, που ερχόντουσαν στην εκπομπή, οι φίλοι, η αδερφή του Γιολάντα, οι συγγενείς που είχαμε βρει εκεί στην περιοχή, στο χωριό και όλοι, ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. Πώς ένας άνθρωπος που είχε σταματήσει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, μπε τη νύχτα στον δρόμο. Μετά τις μαρτυρίες στην εκπομπή, λοιπόν. Γιατί σταμάτησε, περίμενε κάτι, τι και πώς βρέθηκε νεκρός. Δηλαδή, ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. Δεν ήθελαν να πούν. Τσούκαλη, αν μου. Α, για... Να κλείσουν έτσι επιφανειακά την ιστορία. Για να απαντήσω. Για να απαντήσω, θα σας πω μόνο το εξής. Και η οικογένεια και οι συγγενείς και οι φίλοι του Ανδρέα ήταν στο απόλυτο σκοτάδι. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός στον κόσμο, που η μοναδική του αγάπη και απασχόληση ήταν η μουσική του, οι φίλοι του, οι συγγενείς του και ο αγαπημένος του σκύλος, βρέθηκε ξαφνικά νεκρός μία νύχτα κοντά στη Θήβα. Κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και κανείς δεν τους έδινε και μία ελπίδα. Έτσι λοιπόν άρχισαν έναν αγώνα μαζί με εμάς, τους δικηγόρους, αλλά μαζί και με τον τεχνικό μας σύμβουλο τον Παναγιώτο Μαδιά, και οι συγγενείς και οι φίλοι, και όλοι μαζί φωνάξαμε εντός εισαγωγικών μέσω ενός υπομνήματος που καταθέσαμε πέρυσι τον Αύγουστο, και τότε η εισαγγελέας πλημμυλωδικών θυβών προς τιμήν της έλαβε μια πολύ σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Δηλαδή είχε μείνει και έλεγαν... Συγκεκριμένα άτομα τώρα έχει κληθεί να περάσει εξηγήσεις. Καλησπέρα κύριε Ζησιμάτο, είμαστε... Α. Ωραία, εντάξει, μου καλύψατε. Καλησπέρα αγαπητή συνάδελφε κυρία Χαριώτη. Δεν έχει κληθεί ακόμα. Δεν έχει κληθεί ακόμα. Λοιπόν. Πάντως έχουν συλλεγεί δεκάδες μαρτυρίες, υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Έχει γίνει, ας το πούμε ότι το ανθρωποκτονιών έχει καταλήξει σε πρόσωπο. Πλέον υπάρχει το τελευταίο κομμάτι του παζλ να συμπληρωθεί. Και η έκπληξη θα είναι, και η έκπληξη, να επανέλθω εγώ, θα είναι η ταυτότητα του προσώπου. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Εκτός από τις μαρτυρίες υπάρχει και υλικό εντός εισαγωγικών εγκληματολογικό από εργαστήρια. Ναι, κάτι έχουν βέβαια. Έχουν οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουν μείνει μόνο στις μαρτυρίες. Μα δεν είπαμε ότι βρέθηκαν, υπήρξαν ευρήματα στον τόπο που δεν αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε από την αρχική έρευνα. Και τώρα αξιολογήθηκαν και ανοίγουν τον δρόμο και φωνάζουν. Ελπίζω αυτό που λέγαμε και εμείς, τα είχαμε και τα δείχναμε εδώ και λέγαμε και βέβαια. Ελπίζω αυτή η περίπτωση. Ναι, ελπίζω ναι, να αναδείξει την απογύμνωση των αστυνομικών τμήματων, όπως είπε και ο κύριος συνήγορος εδώ της οικογένειας, ότι έγιναν τα λάθη από το αστυνομικό τμήμα. Ελπίζω να αναδειχθεί η απογύμνωσή τους και να στρέψει ο υπουργός και ο αρχηγός αστυνομίας λίγο την προσοχή τους στα περιφερειακά τμήματα. Δηλαδή, πολύ εύκολα το χαρακτηρίζουμε σαν τροχαίο, σαν ένα τυχαίο γεγονός και καλύπτονται έτσι εγκλήματα. Ελπίζω αυτή η ιστορία. Κύριε Δακουρά, ξέρετε κάτι, δεν είναι και τόσο και η απογύμνωση, είναι και το άλλο ότι ένα τοπικό τμήμα καλείται. Έχει, δεν έχει την εμπειρία τη μεγάλη που μπορεί να δει πίσω από αυτό που φαίνεται. Τέλος πάντων, καλείται να αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε η Θήβα, κοντά είναι η Θήβα, δεν είναι. Η Θήβα είναι δίπλα. Θα μπορούσε η Θήβα να τον αναλάβει. Η δομή τη αστυνομία και να ζητά από τρεις ανθρώπους να ζητά να σου λύσει όλα τα προβλήματα της περιοχής. Ένας ήταν στο τμήμα. Δύο, τρεις, πώς είναι. Ένας, σας λέγω ένας. Να σου λύσει όλα τα προβλήματα. Βλέπεις ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να κρύβει κάτι περισσότερο. Ας την πάρουν κι άλλοι. Ας μπουν κι άλλοι στην έρευνα. Αυτό λέμε πάντα. Έχει να κάνει με τη δομή πλέον της αστυνομίας που θα πρέπει ο υπουργός να στρέψει την προσοχή του εκάστοτε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Να ενισχύσουμε την περιφέρεια και να μπουν και έμπειροι αξιωματικοί. Και να εκτιμάται η κάθε υπόθεση. Να αναλαμβάνει τα πάντα που πρέπει σε όλη να την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζησιμάτο, θα περιμένουμε λοιπόν και αυτές τις εξελίξεις. Πάντως είναι σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, Αγγελική, αν μου επιτρέπεις μόνο μια κουβέντα. Είναι σημαντικό, σε αντίθεση
με το τοπικό ΑΛΦΑΤΑΦ. Και στην προηγούμενη εκπομπή σας ζωντανά είχαμε πει τις παραλήψεις, τις τρομερές παραλήψεις τους. Πρέπει όμως και εκ μέρους και της οικογένειας να πω δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, όχι γιατί κάναν τη δουλειά τους, γιατί αυτό ούτως ή άλλως είναι το αυτονόητο, αλλά γιατί κάνουν τη δουλειά τους με τέτοια θέρμη και επαγγελματισμό που πραγματικά είναι ένα τμήμα το οποίο όχι μόνο είναι έμπειρο, είναι αξιόπιστο και είναι πραγματικά από τα καλύτερα τμήματα στη χώρα μας. Εγώ θα έλεγα στην Ευρώπη είναι, γιατί οι υποθέσεις σχεδόν όλες εξιχνιάζονται, εκτός από κάποιες υποθέσεις των ανθρώπων της νύχτας που και αυτές σιγά σιγά παίρνουν τη σειρά τους. Λοιπόν, και να λάβουμε υπόψη ότι έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Λοιπόν, κύριε Ζησιμάτο, θα περιμένουμε. Και δεν υπάρχει προσωπικό, να το πούμε γι' αυτό. Βεβαίως, ακριβώς, ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τα τελικά τα νέα. Έτσι, και το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Έχουμε καταλήξει. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ προσωπικά το θέλω να βγει αυτό. Για πολλούς λόγους. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε. Θα τα πούμε πάλι. Και όπως σας έλεγα και στην αρχή, είπαμε ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι καυτοί. Να είστε καλά, κύριε Σημάτο. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι καυτοί μήνες που θα μας δώσουν εξελίξεις σημαντικές και σε άλλες πολύκροτες ιστορίες που έχει ερευνήσει η εκπομπή. Πώς λέμε καμιά φορά ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό δεν κουράζεται κανείς όταν ερευνά. Και όταν ερευνά με επιμονή, μπορεί η έρευνα να του πάει και, να του πάρει και χρόνια. Και χρόνια. Αρκεί να έχουμε τη θετική έκβαση. Έχουμε να δούμε πολλά, φίλοι μου. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα στον Μπάμπη, τον έμπορο αυτοκινήτων εκεί στην Χαλκιδική, στην έρευνα που ξεκίνησε πάλι στην είσοδο του χωριού Πολύχρονο Κασάνδρας. Δεν είδαμε μέχρι τώρα, κύριε Τσουκάλη, να παίρνει κάποιος και να λέει «Ναι, εγώ μετέφερα με το αυτοκίνητό μου τον τραυματία από το σημείο εκείνο και τον άφησα στον τάδε χώρο». Δεν έχει πάρει κανείς, δεν έχει εμφανιστεί ούτε στην αστυνομία, ούτε σε εμάς για να πει «Ναι, τον πήρα». Αυτό είναι πολύ περίεργο. Άρα, ή κάποιος άλλος μπήκε στο αυτοκίνητο και ο μάρτυρας τον μπέρδεψε ότι μπορεί να ήταν ο τραυματίας, ή αυτό το παλικάρι, ο Μπάμπης, έτσι πως ήταν σε πλήρη σύγχυση. Άλλοι λένε και για αίματα που έτρεχαν, να κρατούσε το κατσαβίδι, ήταν σε μια κατάσταση τραγική. Μήπως κατάφερε να απομακρυνθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν βρεθεί και τα παπούτσια. Θα το δούμε τώρα εκεί. Ναι. Μήπως είναι γι' αυτό και οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να έχουν το νου τους τώρα που επιστρέφουν και ανοίγουν τα σπίτια, μήπως βρεθεί κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, για να μην λέω εγώ πολλά, μπορούμε να πάμε εκεί και να ακολουθήσουμε και τον ΟΦΚΑΘ, τον κύριο Χρήστο Ράμο και θελοντές, σε μια έρευνα που γίνεται εκεί, αλλά να δούμε και τον μάρτυρα στο σημείο τι είχε πεταχτεί και τι βρήκαν από το δρόμο σε εκείνο το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο που έχει αυτόν τον αγνούμενο. Είναι σπάνια υπόθεση. Δεν συναντάς εύκολα να βγει όρθιος κάποιος μέσα από συντρίμια, να μιλάει στον κόσμο και να χαθεί, να σωθεί από βέβαιο θάνατο και να χαθεί μετά να θεωρείται αγνούμενος. Για πάμε πάει στον τόπο. Σε τράβω φωτογραφίες και να τις δούμε. Κύριε Ράμο, ξεκινάτε ένα νέο κύκλο ερευνών για την υπόθεση του Μπάμπη. Έχουν περάσει 6 μήνες, έτσι. Έχουμε εντολή από το γραφείο του κυρίου Τσούκαλη, που έχει αναλάβει την υπόθεση εδώ και ένα μήνα, να έρθουμε να ψάξουμε εκτενέστερα το σημείο. Ο κόσμος ξαναγυρνάει στα σπίτια του, έρχεται να καθαρίσει τις περιοχές του, οπότε ίσως υπάρχει ένα σημάδι που μπορεί να μας δείξει που μπορεί να βρίσκεται ο Μπάμπης. Ήμασταν από την πρώτη, την επόμενη μέρα που ξημέρωσε, μας κάλεσε η αστυνομία για να έρθουμε στο σημείο. Στην έρευνα που βρήκαμε, που κάναμε με τα παιδιά εδώ πέρα της ομάδος, βρήκαμε πολλά στοιχεία του αυτοκινήτου. Βρέθηκε και ένα ζευγάρι παπούτσια από ό,τι έχουμε μάθει. Ναι, ένας τηλεθεατής. Είχαν εκτοξευτεί διάφορα προσωπικά του αντικείμενα γύρω. Ναι, είχαν εξερευστεί και διάφορα εξαρτήματα για τα μάξι, ρούχα, εργαλεία. Δηλαδή είχαν πιάσει μια αρκετά μεγάλη περιοχή σχετικά. Τα παπούτσια ήταν κάπως έτσι πεταμένα.
Ήταν κάπως έτσι, παραδίπλα έχει κάτι ζακέτες, κάτι άλλα πράγματα. Όλα αυτά τα έχουμε πάρει στην αστυνομία, τα έχει πάρει και τα έχει κάνει η αστυνομία τον ανάλογο έλεγχο. Επικεντρωνόμαστε τώρα σε μαρτυρίες, πάμε σε γνωστούς, από γνωστούς σε γνωστούς, μήπως κάποιος πέρασε και δεν σταμάτησε, ρε παιδί μου, είδε κάτι. Και όντως έχουμε μια μαρτυρία από ένα παλικάρι που σταμάτησε μετά από 2 λεπτά από το σημείο. Ο οποίος λέει ότι τον είδε, ή τέλος πάντων ένα άτομο που μοιάζει με τον Μπάμπη, τον είδε να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, πίσω προς τη Χανιώτη. Όταν τον είδατε μετά να φεύγει από το σημείο του τροχαίου και να κατευθύνεται προς τη Χανιώτη, τον ακολουθήσατε με το βλέμμα σας, έτσι. Ναι. Είδατε αν ήταν ξυπόλυτος ή αν φορούσε παπούτσια. Εγώ τον είδα, το μόνο που παρατήρησα ήταν να κουτσένει. Τώρα μπορεί να το έλειπε ένα από τα 2 παπούτσια, γιατί βρέθηκαν και άλλα πράγματα τριγύρω. Ναι, δεν είχατε δει όμως αν φοράει παπούτσια ή όχι. Όχι, δεν το είδα αυτό. Σας φάνηκε ότι να ξέρει ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι εκεί? Αυτό μου φάνηκε, γιατί μπήκε μέσα και κρυφτήνουν φύγανε. Δηλαδή, αν δεν ήξερε κάποιον, πρώτα λογικά να χτυπήσεις τον παράθυρο να ρωτήσεις κάτι. Όχι να ανοίξεις την πόρτα και να μπεις. Η μαρτυρία λέει ότι μπήκε σε κάποιο αυτοκίνητο που στεκόταν περίπου 400-500 μέτρα από το σημείο του τροχαίου και απλά άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα, που σημαίνει ήταν γνωστός του, τον είχε καλέσει. Αυτό δηλαδή, ακριβώς, ναι, αν ήταν αυτός τελικά. Ψάξατε την περιοχή και προς Πολύχρονο και προς Χανιώτη και προς κάτω παραλιακά, δηλαδή τα σπίτια γύρω-γύρω από το τροχαίο. Ακριβώς. Ψάξαμε όλη την περιοχή προς τη θάλασσα, που είναι γύρω στα 100 μέτρα από εδώ πέρα. Ψάξαμε γύρω από την περιοχή του αυτοκινήτου που έγινε τροχαίο. Το μόνο κομμάτι που δεν ψάχτηκε τότε, γιατί δεν μας είπε και η αστυνομία, είναι αυτό το κομμάτι από εδώ και πάνω που είμαστε τώρα, που είναι τα παιδιά, ας πούμε, και ψάχνουν. Τώρα να μου πεις, εντάξει, δεν ξέρετε, καμιά φορά είναι ένα κομμάτι ορεινό. Είναι το μοναδικό όμως σημείο που είναι ορεινό και είναι κάπως ερημικό, γιατί σε όλη την υπόλοιπη περιοχή υπάρχουν σπίτια. Ακριβώς. Κάνουμε μια και προς την εκπομπή μια παράκληση ότι αν ξέρετε κάτι, αν θυμάστε κάτι, αν έχετε δει κάτι, βοηθήστε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση. Εμείς την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, κάναμε πολύ μεγάλη έρευνα και στην περιοχή της Χανιώτης. Ρωτήσαμε τους πάντες. Εκείνο το βράδυ, όπως και το πρωί, δεν υπήρχε κάποιο άγνωστο άτομο στην περιοχή που να ζητήσει βοήθεια, γιατί λένε όλοι ότι ήταν και λίγο χτυπημένος. Όχι, όχι. Αλήθεια είναι ότι δεν έφτασε ποτέ μέχρι τη Χανιώτη με τα πόδια, δεν τον είδε κανένας. Πάντως είναι περίεργο όλο. Αρκετά περίεργο και αρκετά παράξενο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν είναι χτυπημένος, κοιτάς πρώτα να το φτιάξεις, να τον κάνεις καλά. Φαινόταν όμως οι περιγραφές από τους μάρτυρες είναι ότι ήταν αποσυντονισμένος. Κοιτάξτε, μετά από τόσο τροχαίο, γιατί θυμάστε, είχε, τα μάξια έγινε σχεδόν χάλια. Έτσι, μετά από τόσες σβούρες και τέτοιο χτύπημα που έκανε ο Μπάμπης, είναι λογικό να τα έχει χάσει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι μετά, αφού ηρέμησε, γιατί δεν έχουμε ένα στοιχείο, γιατί δεν έχουμε ένα τηλέφωνο, κάτι, να πει ότι είμαι καλά, ρε παιδί μου. Θέλω, φίλοι μου, να πάμε στην δολοφονία του Καραϊβάζαλα. Μας έχει έρθει μια σοβαρή πληροφορία από τον Εύρο για τον άντρα που αγνοείται, τον Βασίλη τον Χαραλαμπίδη. Είναι η Μπάγια Ιαντονοπούλου που μίλησε με τον τηλεθεατή. Μπάγια, για να μας πεις τι ακριβώς μεταφέρουν από τον Εύρο για τον αγνοούμενο. Αγγελική, πληροφορίες μας έρχονται από μια αξιόπιστη πηγή, από έναν σοβαρό άνθρωπο, συντοπίτη του Χαραλαμπίδη. Έφυγε από το σπίτι του, όπως μας είπε, στις 11.30 το βράδυ ο αγνοούμενος. Πήγαν να τον χτυπήσουν με το αυτοκίνητό τους, κατά λάθος, 3 νέα παιδιά, γιατί επειδή αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, περπατούσε στη μέση του δρόμου. Φτάνουν τα παιδιά στο καφενείο, εκεί βρίσκονταν οι συντοπίτες του και τους μεταφέρουν όλο αυτό που συνέβη. Καλούν λοιπόν από το καφενείο την αστυνομία. Κάποιος αστυνομικός φεύγει, πάει, τον παίρνει από εκείνο το σημείο που είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του και τον μεταφέρει στο χωριό Δωρίσκος. Είναι διπλανό χωριό. Ο αδελφός του λοιπόν πάει εκεί, τον αναζητά, βεβαίως δεν βρίσκει τον ίδιο. Το μόνο που βρήκε είναι 3 τσιγάρα σαν και αυτά που κάπνιζε.
Και το επιβεβαιώνει ο αδελφός και μας λέει ότι ήταν εκεί όταν ψάχνανε δηλαδή και βρέθηκαν τα τσιγάρα, ήταν και αστυνομικοί μαζί. Καλά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το πήγαν για ποιο λόγο το πήγαν στο δωμάτιο. Λοιπόν, από τη στιγμή που το ξέρουν τον άνθρωπο ότι έχει πρόβλημα υγείας, από τη στιγμή που κατά λάθος τα παιδιά πήγαν να τον χτυπήσουν και ενημέρωσαν στο καφενείο, ενημερώνεται και η αστυνομία και τον ξέρουν ποιος είναι, τον ξέρουν όλοι. Γιατί το πάνε στο γειτονικό χωριό και δεν τον αφήνουν τον καημένο στο σπίτι του που είναι και οι γονείς του εκεί. Εξαρτάται τι πρόβλημα υγείας είχε. Μήπως είπε στον αστυνομικό, γιατί ο αστυνομικός μπορεί να μην τον γνωρίζει τον άνθρωπο. Τι χρειάζεσαι, ναι, θέλω να με πάτε στο Δωρίσκο, είμαι από εκεί. Τι πρόβλημα είχε, μπορούσε να πει ότι είναι από το Δωρίσκο, να είχε χάσει τη λογική του εκείνη τη στιγμή. Δεν τον ήξεραν οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή. Αυτό που μας λέει ο άνθρωπος, που μίλησε, ο οποίος τη χάνει και τον γνωρίζω και εγώ χρόνια, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ό,τι μας μεταφέρει, το μεταφέρει στην εκπομπή με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι ότι και οι αστυνομικοί τον γνώριζαν. Μιλάμε για μια μικρή περιοχή, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μα τον ξέρουν τον Βασίλη εκεί στην περιοχή. Και εγώ αυτό κατάλαβα, ότι τέλος πάντων. Αλλά δεν τον πήγαν λοιπόν στο σπίτι του, τον πήγαν στο χωριό και από τότε αγνοείται. Για κάποιο λόγο δεν τον πήγαν στο σπίτι. Τον πήγαν και τον άφησαν κιόλας. Και εκεί δεν έχει κέντρο υγείας να κάσει κάποιος. Όχι, δεν έχει εδώ ρίσκο. Για να το παρέσχουν ιατρική περίθαλψη ή κάποιο λόγο ή οτιδήποτε. Τώρα έγινε κάποια παρεξήγηση στο γνώμενο με τους αστυνομικούς και τον άφησαν εκεί. Δεν... Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Απλά πήγαιναν εκεί οι αστυνομικοί και τον πήρανε, τον περισυνέλεξαν από το δρόμο και απλά πήγαιναν εκεί για άλλο λόγο και τον άφησαν. Η ουσία είναι ότι από τότε που τον πήραν και τον άφησαν, ο άνθρωπος αγνοείται και τα τσιγάρα βρέθηκαν μόνο στον τόπο. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, από τη στιγμή. Μα, εντάξει. Στο σπίτι, στους γονείς του. Αυτό μπορεί να, να διασταυρωθεί από την αστυνομία. Γιατί τον πήγε εκεί. Προφανώς ο ίδιος το ζήτησε, ο αγνοούμενος. Προφανέστατα δεν είχε λόγο ο αστυνομικός να τον πάρει. Ενώ ήξερε ότι είναι από ένα άλλο χωρίο να το πάει σε ένα άλλο. Μπορεί να του είπε ότι πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, η Μαργαρία λοιπόν έρχεται από την περιοχή, είναι σοβαρή και λέει αυτά. Άρα το τελευταίο στίγμα ήταν στο συγκεκριμένο χωριό. Από εκεί και πέρα τώρα γίνονται οι έρευνες για τον άνθρωπο που αγνοείται. Ναι. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει αυτό και να είχε εντοπιστεί και να είχε οδηγηθεί σε κάποιο κέντρο υγείας ή κάπου αλλού για να του δώσουν τις βοήθειες που είχε ανάγκη. Τέλος πάντων, εδώ παρεξήγηση έγινε λάθος. Έχουμε ένα αναγνούμενο, το διατάφτα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον τηλεθεατή που πήρε από τον Εύρο και μας έδωσε αυτή την πληροφορία, η οποία διασταυρώνεται και από τον αδερφό του, και να γυρίσουμε, φίλοι μου, στην δολοφονία του Γιώργου του Καραϊβάς. Την περασμένη Παρασκευή μεταφέραμε την εξέλιξη με την σύλληψη των δύο ατόμων που εμπλέκονται σε αυτήν και ακούσαμε και την χείρα του να μας μεταφέρει και σε εκείνα τα πρώτα χρόνια που ο Γιώργος ο Καραϊβάς συνεργαζόταν με το τούνελ. Και ήταν έτσι μια φορτισμένη έτσι στιγμή, γιατί είπε η γυναίκα τότε κυνηγούσαμε το όνειρο, δεν ξέρω από κινδύνους, και φτάσαμε σήμερα σε αυτή την ιστορία. Τώρα έχουμε τις δύο συλλήψεις. Θέλω πριν πούμε οτιδήποτε να δούμε ένα σχετικό βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του καναλιού μας, του Μέγκα, που μας μεταφέρει σε εξελίξεις, δηλαδή τι έχει γίνει. Και μετά τίθενται εύλογα κάποια ερωτήματα που πρέπει να τα δούμε και στην προσπάθειά μας να απαντηθούν. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τον ηθικό αυτούργο, γιατί και το διατάφτα αυτό είναι. Ποιος έδωσε την εντολή. Ποιος έδωσε την εντολή για την εκτέλεση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για να δούμε το σχετικό βίντεο από το δελτίο. Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Στάθ Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς, περνάει το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην σχόλης Ευελπίδων, λίγες ώρες μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών, οι δύο κατηγορούμενοι για το στιγερό έγκλημα, να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Για τη σύντροφο του Γιώργου Καραϊβάς, η δικαίωση, όπως λέει, θα ήταν να γυρίσει ο άνδρας της πίσω. Κάτι που δεν γίνεται. Άρχισε όμως να ξετυλίγεται ο μύτος της Αριάδνης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η σύζυγος και μητέρα του παιδιού του δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε άγρια δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατέθεσε για την υπόθεση ενώπιον του 30ου ανακριτή. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί έχουμε την πρώτη θετική έκβαση στην υπόθεση του Γιώργου μας. Και λέω Γιώργου μας γιατί ο Γιώργος ήταν ένας από εσάς, ένας που ανήκει στη μεγάλη δημοσιογραφική οικογένεια και δεν είναι πλέον μαζί μας, δυστυχώς. Ο Γιώργος ο Καραϊβάς δεν φοβότανε κάτι, δεν είχε ποτέ άγχος για κάτι.
Προφανώς η δολοφονία του συσχετίζεται με την δημοσιογραφία και με αυτά που έγραφε ή θα έγραφε και έλεγε ή θα έλεγε. Με δύναμη ψυχής, η σύζυγος του δημοσιογράφου ευχαρίστησε όλους εκείνους που αυτά τα δύο χρόνια στάθηκαν δίπλα της και δίπλα στην οικογένεια του δημοσιογράφου και βοήθησαν προκειμένου οι αρχές να φτάσουν στις πρώτες συλλήψεις για τη δολοφονία του. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μέσα από τη συνδρομή του και από το υστέρημά του βοήθησαν στη μνήμη του Γιώργου να στηθεί το πολυατρείο για το χαμόγελο του παιδιού. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους χθες το βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι, αδέλφια 40 και 48 ετών, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής τους, αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή κάθε σχέση με τη δολοφονία. Είναι προφυλακιστέοι, αυτό σημαίνει ότι κρύφηκαν ότι ενδεχομένως είναι ύποπτοι φυγής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί να διαπράξουν νέες πράξεις. Γι' αυτό το λόγο κρύφηκαν προφυλακιστέοι. Ο 48χρονος, ο οποίος δέχθηκε ερωτήσεις από τον ανακριτή για την παρουσία του λευκού βαν στην περιοχή, ισχυρίστηκε ότι το χρησιμοποιούσε για τη διανομή φυλαδίων επί ένα τετραήμερο τις ημέρες της δολοφονίας του δημοσιογράφου. Ενώ ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στο έγκλημα. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως εμπλέκονται στη στιγερή δολοφονία. Είδαμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο και ο Θοδωρής ο Παναγιωτίδης, ο αστυνομικός μας εδώ, συντάκτης, έχει και την πληροφόρηση. Και ένα παρασκήνιο, έτσι δεν είναι, Θοδωρή? Να πούμε ότι στη δικογραφία γίνεται λόγος, όπως έχουμε πει, για ακόμη τρία άτομα. Δύο οι οποίοι φαίνεται να ανήκαν και αυτοί στο υπηρεσιακό πυρήνα, στην ομάδα. Είναι αυτά που δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Δακουράς την περασμένη. Τουλάχιστον τρεις είχα πει. Ότι τουλάχιστον τρία άτομα μας έλεγε ο κύριος Δακουράς την περασμένη Παρασκευή. Είναι πέντε άτομα τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία. Τέσσερις θεωρείται ότι ήταν το υπηρεσιακό σκέλος. Ένας φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως ο πιθανός ηθικός αυτούργος, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών, είναι μεγάλο κεφάλαιο, ας το πούμε έτσι, στη μαφία. Όλοι βεβαίως εμπλεκόμενοι αρνούνται πεισματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Αναμένονται βέβαια οποιασδήποτε περαιτέρω εξελίξει από τις δικαστικές αρχές που αξιολογούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη δικογραφία. Φαίνεται, να το πούμε αλλιώς, οι αρχές αξιολογούν μια σειρά από δολοφονίες που έχουν ξεκινήσει από το 2019 και ακολούθησαν το 20 και το 21. Και στο 2015 μπορεί να συνδεθούν κάποια πράγματα, και στο 2015. Στο 2015 είναι ένα στοιχείο σε μια δικογραφία της δίωξης εκβιαστών, το οποίο ενδεχομένως παραπέμπει, εξηγεί κάποια πράγματα για αυτό το άτομο που αναφέρουμε ως πιθανό ηθικό αυτουργό, ένα πιθανό κίνητρο δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει. Και από το 19 και μετά έχουμε μια σειρά από δολοφονίες ανάμεσα σε δύο αντίπαλες συμμορίες. Τη δολοφονία το 19 του Μάλαμα και στη συνέχεια του Καπετανάκη, σε Χαϊδάρη και Βρυλής και αντίστοιχα. Τη δολοφονία αντιπίνων στην Ηλιούπολη του Μαύρου, ο οποίος ήταν δεξί χέρι του συγκεκριμένου ατόμου που θεωρούν οι αρχές ως πιθανό ηθικό αυτουργό, και ο οποίος είναι το άτομο που στη δικογραφία του 2015 είχε ενημερώσει εκείνο το άτομο για αυτό το στοιχείο κλειδί, ας το πούμε έτσι, που ίσως να έδωσε ένα κίνητρο για τον Γιώργο Καραϊβάζ. Και ο ηθικός αυτουργός είναι στις φυλακές. Στις φυλακές βρίσκεται ο ηθικός αυτουργός. Ναι, ναι, ναι. Και έδωσε εντολή από τις φυλακές. Δηλαδή για την εκτέλεση. Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμα οι αρχές με βεβαιότητα. Δεν υπάρχουν ακόμα οι αποδείξεις. Γι' αυτό και έχουν ζητηθεί και η βοήθεια της Europol, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη Παρασκευή, ώστε να μπορέσουν να αποκρυπτογραφηθούν κάποιες συνομιλίες. Υπάρχει η αίσθηση από κάποιες συνομιλίες που υπάρχουν, για τις οποίες έχουν εικόνα, ότι ενδεχομένως η ηθική αυτουργία να βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχει να κάνει το πιθανό κίνητρο, πιστεύουν οι αρχές, αυτό θα αποδειχτεί μόνο αν αποδειχτεί πια όντως ότι έχουν τον ηθικό αυτούργο στα χέρια τους, και με αυτά που είχε γράψει κατά καιρούς ο Γιώργος Καραϊβάς και είχε αποκαλύψει για αυτή τη σειρά των δολοφονιών από το 19 και μετά ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντίπαλες συμμορίες. Το άτομο άθελά του δηλαδή βρέθηκε μέσα σε αυτό τον πόλεμο των δύο πλευρών, των συγκρουμένων συμφερόντων που είχαν αρχίσει μεταξύ τους αλληλοσπαραγμό. Το άτομο στο οποίο αναφέρεσαι, το 21, δεν ήταν φυλακισμένο. Όχι.
Τώρα είναι φυλακισμένο. Για τον φερόμενο ηθικόφτωργο, λέτε. Για τον φερόμενο. Ναι, η δίκη ολοκληρώθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη δικογραφία του 2015, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Καραϊβάζη. Έχω την άποψη, Θοδωρή, ότι. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι για το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται ότι είναι και σε κάποιες φυλακές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σκληρές. Ναι. Ναι, δεν... Παραθερίζει δηλαδή με λίγα λόγια που έλεγε. Εντάξει, δεν... Παραθερίζει και δίνει εντολές για εκτελέσεις. Μάλιστα. Για παράδειγμα, για τα αδέρφια τώρα που φαίνονται ως επιχειρησιακοί βρέθηκαν ο ένας στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο άλλος στις φυλακές Ιωαννίνου. Κύριε Δακουράση, έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση που να μας οδηγεί στον ηθικό αυτούργο, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι, έτσι. Ποιος έδωσε την εντολή και για ποιο λόγο για να τιμωρηθεί. Γιατί αν ο καθένας μπαίνει μέσα και λέει: έχω αυτό το συμβόλαιο, πάρε τόσα. Πήγαινε, σκότωσε τον Γιώργο, αύριο σκότωσε τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον. Εντάξει, είμαστε κοινωνία με τα ζούγκλα. Υπάρχουν συμβόλαια θανάτου. Και αφού φτάνουμε να βρίσκουμε τους δύο, πρέπει να τελειώνουμε και με τον ηθικό αυτούργο. Απλά πράγματα. Να τα λέμε όπως τα λέμε εμείς. Υπάρχει η ομάδα που εκτελεί συμβόλαια θανάτου. Τώρα, το ηθικός αυτούργος είναι σχετικό. Είναι στο επίπεδο του πρωτοπαλίκαρου, να το πω. Εδώ εφαρμόζεται πυραμιδικό σύστημα. Από πάνω δεν γνωρίζουμε και δεν θα φτάσουμε ίσως ποτέ. Όταν λέτε από πάνω, στο ρετυρέ δηλαδή πού? Στο ρετυρέ. Στο ρετυρέ θα φτάσουμε ποτέ. Μιλάμε για έγκλημα του λευκού κολάρου. Από κάτω γνωρίζουν ποιος είναι πάνω. Μιλάμε για έγκλημα του λευκού κολάρου. Ο εκτελεστής μπορεί, πραγματικά αυτό που λέει είναι πολύ σωστό, ο εκτελεστής μπορεί να μην έχει καμία επαφή ποτέ και να μην γνωρίζει καν το όνομα του ανθρώπου που είναι πολύ ψηλά. Ο εκτελεστής μπορεί να μην το γνωρίζει, αλλά όταν κάνουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Ο εκτελεστής μπορεί να μην το γνωρίζει για πολλούς λόγους. Αλλά θες είναι το λευκό κολάρο, θες είναι το μαύρο κολάρο, θες είναι το ρετυρέ, θες είναι το υπόγειο. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια δολοφονία και βγάζεις τους εκτελεστές, έτσι ξέρεις που κινούνται εφόσον ήταν ερασιτέχνες, λέγαμε οι εκτελεστές. Και είχαν σκοτώσει και άλλους και κυκλοφορούσαν με τα φορτηγάκια τους, με τις μηχανές τους. Δηλαδή θα έλεγαν πια. Μας. Δεν μπορεί να μας λάβει κανείς. Άρα δεν μπορεί να βρίσκεις αυτούς, να έχεις βρει και τις μαφίες που συγκρούονται και να μην μπορείς να εντοπίσεις και τον ηθικό αυτούργο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχω την αίσθηση. Καθόλου δεν μπορώ να το καταλάβω. Το τμήμα ανθρώπων. Το ξέρει, δεν το ξέρει ο εκτελεστής. Οι αρχές, οι έρευνες. Η Europol, η ΑΕΠ, πώς έχουν πάρει μέρος. Δεν μπορούν να βρουν τον ηθικό αυτούργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Και μαζί με εμένα και πολλοί φίλοι, τηλεθεατές, ο κόσμος. Θέλω να πιστεύω ότι η δικαίωση αυτή για την ψυχή του Γιώργου, ο οποίος ήταν και επιστήθιος οικογενειακός φίλος, θα έρθει. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Θα πρέπει να κάνω μια παρένθεση, αν μου επιτρέψει, Αγγελική, επειδή με τον Γιώργο μας συνέδεε μια ιδιαίτερη φιλία. Ο Γιώργος, τα γραπτά του Γιώργου δεν θα είχαν ένα και παραπάνω ή ένα και λιγότερο. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ήθελε να υπηρετεί το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας έχοντας αποδείξεις για το κάθε τι που λέει. Ήταν δε ένας πράος, ήρεμος άνθρωπος, ένας ειρηνιστής, ρομαντικός, ο οποίος ακόμη και όταν μιλούσε στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων, για το χειρότερο κακοποιό, δεν έβγαζε ποτέ τοξίνη. Ο Γιώργος ήταν μια λαμπρή προσωπικότητα πραγματικά, που κοσμούσε τώρα το χώρο το δικό σας. Τώρα είναι να καταθέσετε, κύριε Τσουκαλεσίς, γι' αυτό. Θα καταθέσετε για την εγώ θα καταθέσω αυτή τη Δευτέρα. Κατέθεσα και στο Ανθρωποκτονιών πριν από μήνες και θα καταθέσω και τη Δευτέρα πάλι. Δεκαετία. Άρα εσείς έχετε την αισιοδοξία ότι θα μάθουμε κάποια στιγμή ποιος έδωσε την εντολή. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι ευγενής πόθος επειδή είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση αυτό με τον που Γιώργο, λέτε, ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω επειδή πιστεύω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Μπορεί μα γι' αυτό επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά να ολοκληρωθεί και να μάθουμε και ποιος έδωσε την εντολή. Ολοκληρωθεί. Παρότι ο κόσμος λέει περάσαν 2 χρόνια, ναι, θα πρέπει να ξέρουμε. Ξέρετε γιατί το λέμε, κύριε Τσουκάλη, ξέρετε γιατί ανησυχούμε όλοι. Γιατί αν ο κολάρος του ρετυρέ δίνει μια εντολή με τέτοια ευκολία και λέει εκτελέστε τον Καραϊβάζα, αύριο μεθαύριο μπορεί να πει εκτελέστε την τάδε, τον τάδε. Ναι, και να μην τον αγγίσει κανένα. Άρα είναι επικίνδυνο όλο αυτό το πράγμα για την κοινωνία μας. Πολλές φορές ότι πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, πρέπει να φύγουμε από τον καναπέ. Να σταματήσουμε το μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθικής γλυκόνης. Πρέπει να σταματήσουμε. Γιατί να είναι μόνο οι πολίτες και για να μην είναι και οι αρχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιες μαφίες που αλληλοσυγκρούνται και που σκοτώνουν τον οποιοδήποτε με τέτοια ευκολία.
Άρα πρέπει και οι αρχές να βάλουν ένα στόπ σε αυτόν τον πόλεμο. Βέβαια, ο οποίος είχε ξεκινήσει παλιά, σταμάτησε, συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα. Τα ξέρουμε όλοι αυτοί που κάναμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Άρα να μπει ένα τέλος λοιπόν σε αυτές τις τιμωρίες. Επιβάλλεται καταρχάς οι σφαίρες αυτές που δέχτηκε ο Γιώργος. Δεν ήταν σφαίρες μόνο για τον Γιώργο, ήταν σφαίρες και για την ελευθεροτυπία και για τη δημοκρατία. Τα έχουμε πει, τα τονίζουμε πρέπει για να μείνουμε σε αυτά, γιατί είναι σοβαρά. Πρέπει και, δεν ξέρω, εγώ θέλω, λέω, δεν πιστεύω ότι είναι ο Ευγενής μου πόθος. Άρα με λίγα λόγια, λοιπόν, υποψιαζόμαστε του Ρετυρέ ποιος είναι. Και δεν τον έχουμε αγγίξει ακόμα, έτσι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει όλοι. Υποθέτω πριν δύο χρόνια, οι αρχές γνωρίζουν, που έγινε δολοφονία, είμαστε πάλι εδώ, σε άλλο στούντιο, μια Παρασκευή, θυμάμαι. Είχα πει ότι μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στα γραπτά του Γιώργου. Τι είχε γράψει και τι επρόκειτο να γράψει στο προσεχές μέλλον του. Και είχε κληθεί να καταθέσει. Ήταν να καταθέσει. Ήταν να καταθέσει. Εν όψη λοιπόν των καταθέσεών του, τον βγάλανε από τη μέση. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί είναι άρα το λοιπόν μυστικό. Φτάνουμε όμως, δύο χρόνια μετά. Όμως, αν μου επιτρέπεις Αγγελική, και η δικογραφία η τωρινή, η οποία φαντάζομαι την πήραν και οι συνήγοροι, περιέχει συνταρακτικά στοιχεία που αν προσεχθούν θα προχωρήσει σε βάθος. Τώρα, στο πόσο ψηλά θα φτάσει, δεν το... Είναι θέμα και του εισαγγελέα λοιπόν να κρίνει όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που έχουν δώσει οι αξιωματικοί, ναι, και να συνεχίσει και ο εισαγγελέας την έρευνα. Συνεχίζεται η έρευνα πρώτα απ' όλα, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν όντως καταφέρουν οι αρχές να δέσουν ειδικά αυτό το κομμάτι του ηθικού αυτούργου, είναι σίγουρο ότι θα εξιχνιαστούν μαζί με τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς και μια σειρά από άλλες δολοφονίες που προαναφέραμε. Μάλιστα. Είναι δεδομένο γιατί... Ενδεχομένως είναι στην ίδια εξίσωση και άλλες δολοφονίες. Ναι. Εάν δεν, δεν καταφέρουν να φτάσουν σε αυτόν, θα μιλάμε για μια τεράστια μαύρη τρύπα στην κοινωνία ολόκληρη. Εντάξει, με την απειλή να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια όλων. Εν αντιθέσει, αν φτάσουμε στο τέλος, είναι και μια νίκη για την ελευθεροτυπία, για τη δημοκρατία και προφανώς για την οικογένεια. Και σε αυτό στοχεύουμε, να φτάσουμε στο τέλος. Ακριβώς. Για να μάθουμε όλοι να πάρουμε τις απαντήσεις μας, να μην μένουμε με καυτά ερωτήματα. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε συγχαρητήρια στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Έχει γίνει άψογη δουλειά. Αυτό το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αξίζουν συγχαρητήρια για την εξιχνίαση αυτή, αλλά θέλουμε όμως έτσι. Συμφωνώ, απόλυτα περισσότερο. Έτσι, θέλουμε και αυτό, να πάρουμε την απάντηση. Βέβαια. Έτσι, για να μην δώσουμε το ελευθέρω στον καθένα να λέει το συμβόλαιο. Τάδε, εκτελέστε το, για όνομα του Θεού. Όπως αντιλαμβάνομαι, επειδή η διαδικασία λοιπόν θα είναι μακρόπνοη, πρέπει και η οικογένεια να οπλιστεί με υπομονή και κουράγιο, γιατί θα ξανακουμπήσει. Μπει στο τραύμα. Και είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και σημαντικό για την οικογένεια. Αυτό θέλουμε να συνεργάζονται οι αρχές όλες, έτσι, όλες οι υπηρεσίες μαζί, για να φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα σημαντικό. Υπάρχουν παθογένειες πάνω σε αυτό που δεν το επιτρέπουν στον απόλυτο βαθμό. Τώρα μην με αφήνετε, περνάει και η ώρα. Λέω, με βλέπετε ότι έχω πάρει φόρα. Μην συνεχίσω, είναι και προχωρημένη ώρα. Ναι, δεν θέλω κι εγώ να πω κάτι. Τώρα παθογένεια, κάποια στιγμή εντάξει, πρέπει να μπει και ένα στόπ. Και στους εκβιαστές, και στους ντονούς, και σε όλους αυτούς που λειτουργούν και κινούνται στο παρασκήνιο ανεξέλεγκτοι. Δεν είναι εύκολο να μπει το στόπ. Εντάξει, κάποια πραγματάκια είναι και εύκολα. Πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς οι πολίτες. Μην τα κάνουμε όλα δύσκολα, είναι και λίγο εύκολα κάποια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αφήστε τώρα γιατί λέμε πολλά. Λέμε πάρα πολλά. Δεν μου λέτε τώρα, προλαβαίνουμε να πάμε πάλι στον έμπορο και να ακούσουμε την αδερφή του για το μήνυμα που δέχτηκε. Τι λέτε, είναι και 22-2. Πάμε. Για να γυρίσουμε λοιπόν τώρα στον Μπάμπη, τον έμπορο που αγνοείται μετά το τροχαίο αυτό, και να ακούσουμε την αδερφή του ποιο είναι το περίεργο τηλεφώνημα και γιατί επέλεξαν τη γυναίκα μέσα στον πόνο τους εκεί που είναι, που περιμένουν να μάθουν ένα νέο, για να τους πούν ψάξτε στην Καλυθέα της Χαλκιδικής και τελικά να την στείλουν αλλού. Για πάμε. Μαρία, κάναμε την πρώτη έρευνα εδώ στο τούνελ, τώρα έχουμε μια δεύτερη σε εξέλιξη.
το τώρα αυτές τις μέρες έγινε μία ανώνυμη κλήση στο δικό μου το κινητό. Βέβαια με παραξένεψε λόγω του ότι εγώ βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Ο οποίος άνθρωπος μου είπε ότι είδε τον αδελφό μου εκεί στο τροχαίο, ότι μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και έφυγε. Ήταν όλο ξαφνικό με το που απάντησα την κλήση, κατευθείαν άρχισε να μου λέει αυτά που ήθελε να μου πει. Μιλούσε ελληνικά. Μπορεί να πω ότι ίσως και να ήταν και Έλληνας, δεν ξέρω. Σε βρήκε όμως, όπως μου είπες, στο κινητό σου, το οποίο δεν είναι ελληνικό, ζεις και στο εξωτερικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε ήξερε από πριν, ήταν από το περιβάλλον σου, κάτι τέτοιο και πάει το μυαλό σου? Ίσως, δεν το αποκλείω. Λογικά κάποιος γνωστός θα είναι. Και ο άνθρωπος που με κάλεσε δεν μου ανέφερε ούτε για χρώμα, ούτε για μάρκα, τίποτα. Ούτε δηλαδή το αν ήταν μικρό αυτοκίνητο, μεγάλο, τον οδηγό του, ποιος ήταν, δηλαδή, κατάλαβες κάτι τέτοιο, σου είπε? Όχι, όχι. Έφυγε από το τροχείο και είχε μία συνάντηση με δύο άντρες. Αυτή η συνάντηση που έγινε δεν γνωρίζω, δεν μου είπε. Έγινε μία έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο αντρών και του αδελφού μου. Μου ανέφερε για την Καλυφαία, για την Καλυφαία της Χαλκιδικής, να κάνουμε κάποιες έρευνες εκεί για να βγούμε στο πού βρίσκεται ο αδελφός μου. Ότι δηλαδή στην Καλυφαία της Χαλκιδικής βρίσκεται και η απάντηση στο τι έχει γίνει. Ναι, ναι. Αυτός ο μάρτυρας, ξέρετε αν στην αστυνομία, έστω και χωρίς να καταθέσει, το έχει αναφέρει εκείνη τη στιγμή ή μετά? Όχι, δεν γνωρίζω. Από όσο ξέρω από την αστυνομία, δεν υπήρχε κάποια τέτοια μαρτυρία που να μας λέει ότι είχε μπει μέσα σε ένα αυτοκίνητο και είχε φύγει. Ο αδελφός μου ήταν έμπορος αυτοκινήτων. Από όσο ξέρουμε, ήθελε να φύγει από αυτή τη δουλειά. Ήθελε να γυρίσει πίσω και δεν ξέρουμε μετά τι έγινε. Η μεγαλύτερη πιθανότητα πλέον για εμένα είναι τα χειρότερα. Υπάρχουν και ερωτήματα και με μια κλήση που βρέθηκε στο κινητό του. Ελπίζω να απαντηθούν όλες αυτές οι απορίες μας, να βρεθεί ο αδελφός μου. Θέλω να το σφίξω πάρα πολύ δυνατά. Βλέποντας και τους γονείς μου, γιατί δεν είναι και σε μικρή ηλικία, έχουν πολλά προβλήματα υγείας. Και τώρα συν και αυτό, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Να προσπαθείς να τους δίνεις εσύ η ίδια τις ελπίδες για το ότι όλα είναι καλά. Στην υπόθεση αυτή που δείχνει ένα θρίλερ δίχως τέλος, αν μας ακούει ο οδηγός που μπορεί να πήρε τον τραυματή από τον τόπο, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και κάποια άλλη ώρα και να μας πει ακριβώς τι συνέβη. Ή αν κάποιος άλλος είδε τι συνέβη εκεί, ποιος τον απομάκρυνε, τι ακριβώς έχει γίνει, μπορεί να μας ενημερώσει. Γιατί είναι κρίμα σε αυτή την υπόθεση να υπάρχει ένα τέτοιο ερώτημα καυτό, αν ζει, δεν ζει και τι ακριβώς έγινε εκεί. Σε αυτό το θρίλερ. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη μορφή αγωνίας για μια οικογένεια. Γι' αυτό είναι, πρέπει. Είναι, όταν έχει αγνούμενο.
Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον μαθητή που μαζί με ένα άλλο παιδί χάθηκαν από την Μύκονο. Μας ακούσατε πολλοί φίλοι τηλεθεατές και λειτουργήσατε θελοντικά μες τη νύχτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και πήγατε σε διάφορες περιοχές που δινόντουσαν σαν στίγμα ότι μπορεί εκεί να είναι τα παιδιά ή ο Νικόλας. Και τα δυο μαζί μόνο στο Νικόλας. Μάλιστα επικοινώνησαν Τάκη και μέσα στην, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ναι, και δώσατε και άλλα στίγματα που δεν ακούστηκαν στον αέρα, ναι, για να κινηθούν, αλλά μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει βρεθεί κάτι. Μιλάμε για το Κερατσίνη, πλατεία Λαού, πλατεία Κύπρου. Και δεν έχει βρεθεί κάτι μέχρι τώρα. Ναι, ναι, έγινε έλεγχος, δεν έχει βρεθεί κάτι. Μάλιστα. Όπου αλλού να ειδοποιηθεί η αστυνομία ακριβώς επειδή πρόκειται για ανήλικα. Για ανήλικους, για μαθητές. Κορίτσια, είναι η Μαρία Ισοκράτους, νομικός και πολιτικός επιστήμον που έχει έρθει από τη Λεμεσό. Την ερχόμενη εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, εκεί στη Λεμεσό κάτι θα έχουμε. Και η Στέλλα Ισίνα, απόφοιτη στην ψυχολογία. Δεν μιλήσατε καθόλου, ήταν τέτοια η ροή της εκπομπής, το ένα θέμα μετά το άλλο. Κυρία Νικολούλη, το συμπέρασμα που προκύπτει από τις σημερινές υποθέσεις είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη κοινωνική παθολογία. Και επειδή υπάρχει αυτή η αυξανόμενη, επιτάσσει την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Αυτό δεν θέλουμε όλοι οι πολίτες. Αυτό θέλουμε. Για να δημιουργηθεί και η ασφάλεια των πολιτών. Αλλιώς είμαστε ένα ξεύραγο αμπέλι. Ένα χάος, μια ζούγκλα. Ένα χάος και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ο τομέας της ψυχολογίας προσφέρει μια μοναδική οπτική για την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα υποκείμενα κίνητρά της και έτσι μας βοηθάει να καταλάβουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές και να διεισδύσουμε καλύτερα στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που είτε αγνοούνται είτε έχουν δολοφονηθεί, αυτό λίγο πιο δύσκολα, είτε για τους δράστες. Είτε για τους δράστες, πολύ σωστά. Κύριε Πετρούνια, κάτι θέλατε να σημειώσετε που είναι ιδιαίτερο. Ακριβώς. Πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι για ακόμα μια φορά με χαροποιεί ιδιαίτερα η παρουσία μου εδώ. Είναι μια δημοφιλέστερη βασικά εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και δεν είναι τυχαίο. Πολύ. Και δεν θερμά. Το κάνω για κολακία, γιατί κρατάτε πάντα ισορροπίες. Ξέρετε, σε πάρα πολλά sites, σε πάρα πολλά, στον έντυπο και στον έντυπο τύπο, υπάρχει το προσωνύμιο «Οι μανιάτες δολοφόνοι» για την υπόθεση του Καραϊβάς. Ναι. Εδώ κρατήσαμε για ακόμα μια φορά την ισορροπία. Δεν μπορούμε να στιγματίζουμε μια περιοχή που έχει προάγει ήθος και αξίες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσανασχετούν από αυτή τη λογική. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε ακόμα έναν μανιάτη, είχαμε τον Καλφακάκο, ο οποίος είδαμε πόσο ευαίσθητος είναι και τι αποτελέσματα έχει. Επομένως, είναι καλό, και το λέω σε όσους ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να μην τα τσουβαλιάζουμε, γιατί υπάρχουν αξίες και υπάρχουν και άνθρωποι που δυσανασχετούν με αυτό. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, παιδιά, κάτι. Ωραία. Θέλω, η ώρα είναι 2:30, πάμε 3 παρά. Πρέπει να κλείσουμε. Sorry για την ένταση πριν, φίλοι μου, αλλά καταλαβαίνετε, μας πνίγει και το δίκαιο. Και την κοινωνία ολόκληρη, δηλαδή, όταν βλέπετε τέτοιου είδους εγκλήματα από ανθρώπους που είτε επιμένω ανήκουν σε αιτήρια, είτε σε υπόγεια, είτε φοράνε κολάρα, είτε φοράνε απλή γραβατούλα, είτε έχουν μπάρμπα στην κορώνη, είτε έχουν πλάτα και άλλους που τους καλύπτουν. Έτσι δεν πάνε αυτά τώρα, έτσι. Χτυπάμε τα κυκλώματα. Να τα ξεριζώσουμε, άμα θέλουμε να έχουμε μια υγιή κοινωνία. Και να μην έχει το πρώτο λόγο το έγκλημα. Η μαφία. Η όποια μαφία. Αν τα αφήσουμε όλα αυτά έτσι ανεξέλεγκτα, πάει. Θα χάσουμε και ό,τι έχουμε. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί ζητάω λίγο συγγνώμη επειδή υπήρξε μια ένταση πριν. Αυτά. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Γεια σας.